Περιμένοντας Κώστα και Τζόγλου και Νίκο Παγκάκη, πάμε στους σχολιασμούς αλλά και στην επικαιρότητα στο ρεπορτάζ που τρέχει, γιατί έχουμε εξελίξεις στον ΠΑΟ και συγκεκριμένα με κρούση της Φενέρ, δεν ξέρω αν έχει μεταφράσει και σε επίσημη πρόταση της Φενέρ για τον Πέλκα. Έχουμε τον Δημήτρη Τζοβατζόλου κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σου Κώστα. Ναι, πράγματι έχουμε αυτή την τελευταία ημέρα των μεταγραφών την επίσημη πρόταση της Φενέρμπαχτσε για τον Δημήτρη Πέλκα. 1,6 προσφέρουν οι Τούρκοι για να τον αποκτήσουν με πολλά χρήματα και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Όπως φαίνεται θα προχωρήσει. Δηλαδή είναι και η διάθεση του παίχτη να φύγει από τον ΠΑΟΚ να παίξει στην Τουρκία. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά και για τον ίδιο. Από εκεί πέρα βέβαια είναι μεγάλο το ερωτηματικό. Ο ΠΑΟΚ τι ψάχνει, τι θέλει. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πανηγυρίζει για τα οικονομικά ωφέλη που έχει αυτό το καλοκαίρι, αλλά αγωνιστικά εκεί που έψαχνε για μέσο επιθετικό φαίνεται ότι παραχωρεί και τον Πέλκα. Ψάχνει και για χαφ. Και η τελευταία ημέρα θα έχει τεράστια αγωνία για το πώς θα καλύψει τα κενά του. Ας μείνουμε στο ένα το γεγονός, ότι προχωράει, είναι διάθεση του παίχτη να φύγει, είναι μεγάλα και τα οικονομικά ωφέλη και νομίζω ότι θα κλείσει, ποτέ μιλες ποτέ, γιατί και ο Μπίσεβαρ να φύγει ήταν και τελικά παραμένει. Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε με την άλλη, αλλά ο Μπίσεβαρ τα βρήκε με τους Σαουδάραβες. Με τον Μπέλκα υπάρχει αυτή η διάθεση και μια αρχική συμφωνία στο θέσο έτσι που τρέχουν για να την οριστικοποιήσουν και ο ΠΑΟΚ τρέχει ακόμα πιο πολύ για να βρει αντικαταστάτη μεσοφυτικά αλλά και στα χάφω του άξονα που έχει μεγάλο πρόβλημα. Δημήτρη, ξέρουμε κοντά σε τι χρήματα είναι, αν μπορούμε να το... 1,6 για την ομάδα, για τον ΠΑΟΚ και 1,4 για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Είναι, για τον ίδιο είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Ναι, δεν το συζητάμε. Ξεκάθαρα. Και για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, το συμβόλαιο του παίχτη τελειώνει τον επόμενο χρόνο. Δεν είναι, όπως βλέπω και στην ΑΕΚ, θα μου πεις και εσύ, ένα παράξενο πράγμα με το Μάνταλο. Ένα, ναι. Τι να πω, μια αφισβήτηση, μια στοχοποίηση, ένα... Το ίδιο σηκώνει ο Πέλκας στο Μπάκ. Το ίδιο, ναι. Το ίδιο. Είναι μια σημαντική παράμετρος που οδηγεί στη σημερινή εξέλιξη. Νομίζω ότι από αύριο το πρωί θα είναι ένα πολύ σπουδαίο 24 ώρες για τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, τα πράγματα πλέον στο ρόστερ είναι πολύ πολύ σφιχτά, πολύ περιορισμένα, όχι μόνο ποιοτικά αλλά και αριθμητικά. Ναι, και αριθμητικά πάνω απ' όλα. Ναι. Δεν ξέρω τι θα καταφέρουν, δυσκολεύονται, θα το καταγράψουμε και θα το δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Τζοβατζούλου μας μεταφέρει την είδηση για την καταρχήν συμφωνία ουσιαστικά που έχει η Φενέρμπαχτσε με τον ΠΑΟΚ για τον Δημήτρη Πέλκα με 1,6 να είναι η εκτίμηση για τα λεφτά που θα πάρει ο ΠΑΟΚ και 1,4 για τον ίδιο τον παίκτη, ειδικά για τον παίκτη είναι πολλά. Πάμε στον Αντώνη Καρβετόπουλο που θα σχολιάσει και αυτό και τα παιχνίδια φυσικά και όλη την επικαιρότητα. Αντώνη μου, καλησπέρα. Με Νίκο Παγκάκη είμαστε ήδη εδώ. Καλησπέρα Αντώνη. Γεια σου Αντώνη. Καλησπέρα. Κοίτα, δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα για τον Μπέλκα. Για μένα είναι ντροπή για μια ομάδα που λέει στη σήμερα ημέρα ποδοσφαιριστές κάτω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται στον ΠΑΟΚ βγάζουν ένα πανικό για τα οικονομικά, τον οποίο δεν το καταλαβαίνω. Πουλήσανε τον Ακπομ για να πάρουν 700.000 γιατί κάπου τόσα πήραν. Είχε λαμβάνει και πώς το λένε, η Arsenal και πιθανότητα αυτή η πώληση του στήχησε το παιχνίδι με την Κρασνοντάρ. Τώρα που λένε τον Πέλκα. Υπάρχει όμως ένα ερωτηματικό για μένα σε αυτήν την ιστορία. Πώς θα γίνει αυτή η μεταγραφή του Πέλκα, δεδομένου ότι για να πάνε να φύγει στο εξωτερικό πρέπει να έχεις κάνει τεστ, να είσαι καθαρός και πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει 48 ώρες πριν. Δεν ξέρω τι ισχύει, ας πούμε, στην Τουρκία. Πιθανότατα στην Τουρκία μπορεί να πηγαίνεις και έτσι. Πάντως στην Ελλάδα, και το λέω επειδή διάφοροι ρωτάνε για το τι θα γίνει την τελευταία μέρα των μεταγράφων, δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει τίποτα την τελευταία μέρα των μεταγραφών σε ό,τι έχει να κάνει με ποδοσφαιριστές που πρέπει να έρθουν. Γιατί για να γινόταν κάτι έπρεπε οι παίχτες να είναι εδώ πέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να ταξιδέψει άνθρωπος. Κατάλαβες, είναι πρακτικό το ζήτημα. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Και δεν μπορεί και να υπογραφεί και συμβόλαιο. Δεν υπάρχουν
θηρίδες που λέγανε μια φορά και έναν καιρό, ας πούμε, που τις κλείνανε και τις ανοίγανε και λέγανε ότι τοποθετήθηκαν και τα συμβόλαια με άλλου είδους. Οπότε λες ότι μπορεί και να υπάρξει πρόβλημα. Έτσι νομίζω. Πορεία, εκτός ναι. Αν στην Τουρκία, το ξαναλέω, υπάρχουν άλλοι κανόνες για τις πτήσεις, για το ποδόσφαιρο. Λέω για το πώς μπαίνει στη χώρα. Ναι, πρέπει να μιλάμε για δύο συμβόλαια. Ένα το πτήσιο και ένα το ποδοσφαίρο. Ακριβώς. Ζούμε σε μια εποχή που αυτό το πράγμα είναι να μην το λάβεις σοβαρά υπόψη σου. Αν τώρα οι Τούρκοι είναι ξέφραγα ο Αμπέλη και μπαίνει στην Τουρκία χωρίς πρόβλημα, μπορεί να πάει και ο Πέλκας αύριο, την τελευταία μέρα να υπογράψει. Αλλά για να γίνει μεταγραφή, λογικά έπρεπε ο Πέλκας να είναι ήδη εκεί. Λέω εγώ. Τόσο καταλαβαίνω, τόσο λέω. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα ελπίζω να έχουν και κάποια ιδέα για την αντικατάστασή του, γιατί νομίζω ότι δώσανε και τον Μπίσεσβαρ, δηλαδή στον ΠΑΟΚ και τον Μπίσεσβαρ. Δηλαδή οι λύσεις μετά που προκύπτουν στον ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά γίνονται μετρημένες στα δάκλα. Πρέπει να ακυρώθηκε η μεταγραφή του Μπίσεσβαρ, νομίζω. Δεν ναι, νομίζω ότι τελικά δεν έγινε, αλλά οκ. Okay, εντάξει, αν ακυρώθηκε του Μπίσεσβαρ και μείνει ο Πέλκας, έχεις μια εναλλακτική, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πάλι είσαι νομίζω με ένα παίχτη λιγότερο. Για αυτό που βλέπω, έτσι, και για την προοπτική της συμμετοχής στους ομίλους στην Europa League κτλ. Mm-hmm. Τέλος πάντων, κάπου οι άνθρωποι θα έχουν κάνει, υποθέτω, τους λογαριασμούς τους. Λοιπόν, ήταν μια αγωνιστική στην οποία επιτέλους είχαμε ένα σωρό παιχνίδια για τα οποία μπορεί να πει κανείς κάτι και όχι μετρημένα πράγματα όπως στις προηγούμενες αγωνιστικές. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και τηλεγραφικός για να μην σας φάω το χρόνο την εκπομπή και τις εκπομπές και να βγουν να μιλήσουν και οι ακροατές. Έγινε. Κατά σειρά εμφανίσεων. Παναθηναϊκός. Πολύ φοβάμαι ότι όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει με τον Μπογιάτος είναι ένα πράγμα που δεν μαζεύεται. Πιθανότατα ο Παναθηναϊκός να μαζεύεται. Η συζήτηση φοβάμαι ότι δεν μαζεύεται. Και όταν υπάρχει μια συζήτηση σε μια ομάδα, δυστυχώς τα πράγματα γίνονται νομοτελειακά χειρότερα. Προκαλούνται μόνο διχασμοί, φασαρίες. Προκύπτουν κάποιοι οι οποίοι μπορεί τον προπονητή να τον υπερασπιστούν για λόγους αρχής και κάποιοι άλλοι που τον προπονητή θα τον κράζουν ακόμα και να κερδίσει ο Παναθηναϊκός που λέει ο λόγος στο επόμενο παιχνίδι. Είναι γενικά μια κατάσταση η οποία ξέφυγε. Ο Γιάννης Αλαφούζος πρέπει να μάθει από αυτήν την ιστορία να βγάλει ένα συμπέρασμα ως παράγοντας, αν τον ενδιαφέρει να μείνει στον κόσμο του ποδοσφαίρου, που εγώ το εύχομαι, δεν μου έχει κάνει τίποτα κακό άνθρωπος. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι το εξής. Δεν αλλάζεις ένα προπονητή αν δεν υπάρχει ένας προφανής λόγος και κάτι το οποίο μπορεί να το προσάψεις. Αν το κάνεις αυτό το πράγμα, είναι νομοτελειακά βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου. Ο Παναθηναϊκός για μένα πληρώνει τον τρόπο που χώρισε με τον Δόνη. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα. Στραβά ξεκινήματα έχει κάνει και σε άλλα πρωταθλήματα. Και με άλλους προπονητές προηγούμενους. Ο Σάντος, που είναι και νομίζω να υπήρχε κανείς. Αλλά ο Σάντος είναι το παράδειγμα, ναι. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει, θυμάσαι πώς. Έφυγε. Και μάλιστα τότε έλεγε ο Άγγελος Φιλιππίδης ότι πάνε να λάβει την Εθνική Πορτογαλίας. Ήταν προφητικό, την ανέλαβε 10 χρόνια αργότερα. Αλλά δεν την ανέλαβε. Έφυγε νύχτα. Νύχτα. Θυμάσαι με ένα χοροπηδάνε στον πάγκο, με μια πρόκριση μάλιστα στο ενδιάμεσο του κακού ξεκινήματος. Αν θυμάμαι καλά με τη Λίτεξ, ήταν ελληνικό υπρόσωπο. Ναι, και τρομερό ήταν ο Σάντος. Πόσα ο χρόνια Σάντος, μετά τι έχτισε, έτσι, τι έκανε. Ναι, ακριβώς, δεν μιλάει κανείς νομίζω. Δεν πιστεύω να υπάρχει ένας αστέριο του Σάμπουντος, είναι ένας ανεπαρκής άνθρωπος. Ξεκίνησε στραβά, δεν άντεξε. Είχε χάσει ένα μάτσο με την προοδευτική, είχε σκοράρει κάποιος με την πλάτη τότε. Καταπίθανα πράγματα. Σήμερα, εγώ πιστεύω ότι η διαφορά αυτών των δύο ομάδων ήταν σχεδόν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Άρης είχε ένα θέμα με τον Ένινγκ, του οποίου το ποδόσφαιρο πολλοί δεν του κατλοβλέπανε και εντός της ομάδας και παίκτες, δηλαδή δεν ήταν πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την προσέγγιση του Γερμανού, το παίζουμε ανοιχτά, θα βάλουμε ένα γκολ παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα. Την τελείωσε αυτή τη συζήτηση ο Καρυπίδης, πολύ γρήγορα, θα μου πεις τον είχε δεύτερο χρόνο, βεβαίως, αλλά πρώτη αγωνιστική τον άλλαξε και έφερε κάποιον ο οποίος μπορεί να συμμαζέψει αυτό το πράγμα, παίρνοντας ουσιαστικά θέση σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή είπε ο Καρυπίδης ότι αυτοί που το λέτε αυτό το πράγμα έχετε δίκιο. Έρχεται ο Μάτζιος, συμμαζεύει τον Άρη, ελπίζω να πάμε καλύτερα. Τον συμμαζεύει αμυντικά εννοώ. Σήμερα είδαμε έναν Άρη συμμαζεμένο, δεν έθελξε, δεν τρελάθηκε από την μπάλα που έπαιξε, τον έχω δει να παίζει πάρα πολύ καλύτερα και με τους συγκεκριμένους παίχτες, αλλά ήταν αποτελεσματικός. Και στο φινάλε, ο Παναθηναϊκός που είχε και ευκαιρίες και δοκάρι με τον Μακέδα και κάπως σουλουπόθηκε όταν έφτιαξε αυτό το περίφημο ανορθόδοξο σχήμα με τον Μακέδα και τον Καρλίτος που δεν έπρεπε να παίζουν μαζί κτλ. Λοιπόν,
δεν μπόρεσε να φτιάξει όλο το παιχνίδι μια φάση σαν αυτή που έκανε ο Άρης στη φάση που ο Μαντσίνη ανοίγει το σκορ. Και που 3-4 ποδοσφαιριστές του συνεργάζονται, κινούνται χωρίς την μπάλα, κάνουν πράγματα. Ο Παναθηναϊκός είχε θέληση, διάθεση, πάθος, αλλά και πολύ άγχος, πάρα πολύ άγχος. Γιατί νομίζω ότι αυτή η κουβέντα που γίνεται στα πέρξη της ομάδας έχει μεταφερθεί και εντός της. Ένα το κρατούμε. Δύο. Ποιος ήταν επόμενος σειρά εμφανίσεων? Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήθελε μια νίκη, βάλσαμο. Είναι καλό ότι την πήρε με τον τρόπο που την πήρε, δηλαδή υποφέροντας και λιγάκι. Άνοιξε το σκορ νωρίς, τον κρατάει ζωντανό ο Ζίβκοβιτς μεταξύ 70 και 80. Αργεί πάλι καλά για τον ΠΑΟΚ να κάνει τις αλλαγές ο Φερέιρα, αλλά σήμερα βρίσκει μια η οποία έβγαζε μάτια, βέβαια, ότι έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα. Δηλαδή να φύγει ο ανέτοιμος Τσόλακ από το μάτς και να μπει ο Σβιντέρσκι, που είναι ένας κανονικός ποδοσφαιριστής αυτής της ομάδας. Ο άλλος ακόμα δεν ξέρει που βρίσκεται. Λοιπόν, μπαίνει ο Σβιντέρσκι, βρίσκει δύο φάσεις από το πουθενά, μεταμορφώνει το 1-0 σε 3-0, χάρη στις πανηγύρια τηλεοράσεις που λέγει ο Μανώλης Μαυρομάτης. Στην πραγματικότητα ο Ζίβκοβιτς έχει κρατήσει ζωντανό τον ΠΑΟΚ μεταξύ 70 και 80. Οι αδυναμίες του ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο αυτό που χτυπάει περισσότερο στο μάτι. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να παίζει χωρίς αμυντικό χαφ, με δύο παίκτες οι οποίοι πρέπει να κάνουν πάρα πολλές δουλειές και που η φυσική φθορά τους στη διάρκεια του παιχνιδιού δημιουργεί προβλήματα. Ο ένας είναι ο ΣΒΑΠ και ο άλλος είναι ο Λικαντουρί. Πιθανότατα ήταν η καλύτερη παίκτη του ΠΑΟΚ και σήμερα. Αλλά για 60-65 λεπτά, γιατί κανένας από τους δύο δεν έχει χαρακτηριστικά για να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο είναι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων να κάνει. Αφού δεν τρέχει κανένας άλλος, πρέπει να το κάνουν αυτοί. Λοιπόν, ο Όφη έμεινε στο παιχνίδι ζωντανός μετά το πρώτο ημίχρονο, έπαιξε τα αρέστα του, προσπάθησε να μπει, δεν μπήκαν τα γκολ, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν. Αλλά το ξαναλέω, μιλάμε για μια ομάδα η οποία πέρσι, ας πούμε, είχε πάει στη Ντούμπα, αν θυμάμαι καλά, τρεις φορές, γιατί είχαν παίξει και κύπελο αντιμέτωπο και play-off, λοιπόν, και είχε χάσει πολύ χειρότερα από ό,τι έχασε σήμερα. Οπότε προβληματισμός για τον Όφη δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου. Κάποιος προβληματισμός πρέπει να υπάρξει από την πλευρά του ΠΑΟΚ για το τι μπορεί να κάνει την ίστατη ώρα και με τα γραφικά. Πάμε παρακάτω. Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι σε μια φάση κατανοητά δύσκολη, αλλά δύσκολη. Είναι μια ομάδα που δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν έχει έκρηξη, δεν έχει μηχανισμούς, γιατί έχει και κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι καινούργιοι στην διαδικασία, γιατί έχασε κάποιους ποδοσφαιριστές. Δεν το πλήρωσε σε μια, δυο, τρεις περιπτώσεις προηγουμένως. Το πλήρωσε σήμερα υπό την έννοια ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν απλώς άσφαιρος, αλλά έχανε κιόλας. Αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε, λέω εγώ. Δηλαδή είναι πολύ πιο πιθανό, έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, να δεις αυτό, δηλαδή ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο να χάνει, παρά να δεις το αντίθετό του. Δηλαδή ένα ημίχρονο στο οποίο να κερδίζει, δεν ξέρω κι εγώ, 2-0, ας πούμε, όπως θα συνέβαινε σε άλλες εποχές. Το να ακολουθούν τον Ολυμπιακό δύο ερωτηματικά κατά τη γνώμη μου από το ξεκίνημα και το σημερινό μάτς απλά τα έβγαλε ξανά στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα, διότι στην Ελλάδα με κερδίζεις είναι όλα καλά. Το ένα είναι αν έχει εξτρέμ, αν δηλαδή μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος να απλώσει το παιχνίδι περισσότερο χρησιμοποιώντας ποδοσφαιριστές που δεν έχουν μπει ακόμα στο σχήμα το συγκεκριμένο, αλλά υπάρχουν, όπως είναι ο Λοβέρα, όπως είναι ο Μπρούνο, όπως είναι ο Σουντανή, ο οποίος ήταν σήμερα πρώτη φορά στην αποστολή. Αν αυτοί υπάρχουν και μπορεί να του δώσουν πλάτος μέχρι να μπει στα σχήματα ο Μπρουμά, που μπορεί να αργήσουμε και να το δούμε, λοιπόν, έχει μια τύχη να παίξει κομμάτι καλύτερα μετά τη διακοπή. Αν αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν μπορεί να το κάνουν αυτό, θα συζητάμε για το αν πρέπει να ξεκινάει ο Φορτούνης ή δεν πρέπει να ξεκινάει ο Φορτούνης, αγνοώντας τα βασικά του ποδοσφαίρου, ότι δηλαδή για να είναι παραγωγικός ο Φορτούνης πρέπει η ομάδα του Ολυμπιακού να έχει πλάτος, να του δημιουργεί χώρους, να του δίνει τη δυνατότητα στη μέση του γηπέδου να κινηθεί και να μοιράσει το παιχνίδι. Επειδή αυτό δεν γίνεται και επειδή ο Μαρτίνης βλέπει τι συμβαίνει, τι κάνει? Βάζει από τη μία το Φορτούνι όπως έκανε σήμερα στο τελευταίο τέταρτο παιχνίδι, από την άλλη το Βαλμπουενά, ελπίζοντας ότι αυτοί κάτι μπορεί να σκαρώσουν με την μπάλα στα πόδια, και προσπαθεί να μασκαρέψει αδυναμίες του ρόστερ που θα έπρεπε να έχουν προβληματίσει τον Ολυμπιακό από πέρσι όταν έφυγε ο Ποντένσε. Δηλαδή αυτό το οποίο έπρεπε να είναι ο πρώτος στόχος, να βρεθούν δηλαδή ποδοσφαιριστές οι οποίοι να μπορούν να κάνουν αυτού τύπου τη δουλειά, θυμίζω ότι έχασε και το Χρυστοδηλόπουλο, χάθηκε κάπου στην πορεία, τελευταία μέρα των μεταγραφών ήρθε κάποιος
και αναρωτιόμαστε γιατί δεν τσουλάει καλά η μπάλα. Δεν τσουλάει διότι η ομάδα δεν έχει κάνει την προετοιμασία που πρέπει και είναι ως προς αυτό το πράγμα ημιτελής. Και κατά τη γνώμη μου, επειδή δεν βλέπω το μαγικό τρόπο με τον οποίο θα γίνει η προετοιμασία, διότι αύριο μεθαύριο θα φύγουν από τον Ολυμπιακό καμιά δεκαριά παίχτες για να πάει στις εθνικές ομάδες και θα γυρίσουν παραμονή του παιχνιδιού με τη Μαρσέη, δεν ξέρω τι θα σκαρφιστεί αυτός ο άνθρωπος που είναι στον πάγκο για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ελπίζω όμως σε μια στιγμή κρίσης να μην αρχίσουν να τον κράζουν, διότι δεν νομίζω ότι φταίει ο ίδιος. Δεν έχει δηλαδή ο ίδιος σε αυτή την ιστορία κάτι διαφορετικό μαγικό να κάνει και δεν το κάνει. Η ΑΕΚ είναι μια αντίστοιχη ιστορία. Για μένα τελειώνουν πέρσι τα play-off, κάθεσε σε ένα τραπέζι, Ίβιτς, Καρέρα, δεν ξέρω και όποιος άλλος έχει, πώς το λένε, λόγο, και λες ρε φίλε παίξαμε play-off. Δεν τα καταφέραμε να βγούμε δεύτερη, δεν κάναμε και την ένσταση. Για ποιο λόγο? Γιατί σε κάθε παιχνίδι από αυτά που ήταν κομμάτια ανταγωνιστικά πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεχόμασταν ένα γκολ. Τι πρέπει να κάνουμε? Να ενισχύσουμε με κάποιο τρόπο αυτή τη ρημάδα την άμυνα, η οποία στη διάρκεια της διαδικασίας έχασε και το Βράνιες. Πέραν άλλων, ας πούμε, ζητημάτων που σε μερικές περιπτώσεις είναι και καρμικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το γκολ που δέχεται η Άκη από τα κόρνερ είναι σχεδόν ανεξήγητο, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνει. Λοιπόν, πέραν όμως το κόρνερ ή το οτιδήποτε άλλο, πρέπει να κοιτάξεις να δεις πώς αυτή τη μεσαία γραμμή θα την κάνεις καλύτερη. Η ΑΕΚ, αντί να ξεκινήσει από αυτό, προτίμησε να βάλει κάποια ωραία στοιχήματα. Στοίχημα ο Χνίντ, στοίχημα για μένα και ο Ρουμάνος που έρχεται από τη Ρωσία παίζοντας σε μια ομάδα η οποία είναι στις τελευταίες τρεις βαθμολογίες. Μακάρι το παιδί να είναι η καταπληκτική λύση, αλλά δεν ξέρω αν και έχει την εμπειρία να τα καταφέρει. Αν το έχει, εδώ είμαστε να το καταγράψουμε και να πούμε και μπράβο σε όποιον τον έφερε. Η αλήθεια είναι ότι με αυτή την άμυνα που εμφανίζεται η ΑΕΚ σε αυτά τα παιχνίδια, σε ανταγωνιστικό παιχνίδι, είναι κατά τη γνώμη μου ανθρωπίνως αδύνατο να μην δεχτεί γκολ. Και το ξέρουν όλοι αυτό σε σημείο που δεν πιέζουν, απλά περιμένουν τη στιγμή την κατάλληλη. Σήμερα η ΑΕΚ τον γκολ το δέχεται όταν παίζει με 11 παίκτες. Η σαχλαμάρα του στρεσαρισμένου Μάνταλου έχει γίνει αργότερα και το λέω γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα φύγει η συζήτηση από την αδυναμία και θα πάει η συζήτηση στην αποβολή. Δηλαδή θα βρεθεί κάποιος στον οποίο μπορεί να φορτώσουμε την ήττα και θα συζητάμε για τις σαχλαμάρες του. Που σαχλαμάρα έκανε ο Μάνταλος, δεν τον υπερασπίζουμε. Λέω όμως ότι η πραγματικότητα του ματς έχει να κάνει με την αδυναμία την αγωνιστική περισσότερο από τη χαζομάρα του Μάνταλου. Θα μου πει κάποιος μπορεί να έμεινε ο Μάνταλος στο παιχνίδι και να κέρδιζε η ΑΕΚ 4-1. Μπορεί. 5-1 λέγω. Επαυξάνω ας πούμε σε αυτού του τύπου την ονειρική ας πούμε προσέγγιση της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα όμως λέει ότι από το ξεκίνημα αυτής της σεζόν και στις βραδιές που τα αποτελέσματα ήταν σπουδαία, Wolfsburg, εντάξει, και στις βραδιές που ο άλλος έκανε λίγα πράγματα, Πανετολικός, και στις βραδιές που υπήρχε πρόβλημα, πώς να το πω, κόπος ή ό,τι άλλο τίποτα θέλεις, Ατρόμητος, και εκεί που το άγχος ήταν μεγάλο γιατί παίζονταν ένας τελικός, Κύπελλο Ελλάδος, η ΑΕΚ δέχτηκε γκολ. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, για μένα δεν είναι σύμπτωση. Αυτά ήθελα να σας πω. Λυπάμαι που σας κούρασα. Δεν μας κουράσει, να ρικούσατε μια ανάσταση. Τα αφήσαμε κι εμείς να πάει σε ρί. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Έγινε, έγινε καλύτερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Περιμένουμε. Ο κύριος Τσατάλης, παρακαλώ. Περάστε, κύριε Τσατάλη. Χαίρετε. Μας λείψατε, τι κάνετε. Θα ήθελα να πω καλά. Γλυκανθήκαμε τηλεόραση τώρα, χαθήκαμε έτσι, ούτε από εδώ δεν περνάμε ούτε για υπάρχει ούτε ένα ευχάριστο τάσο, αν θες να σου πω. Επειδή ξέρεις ότι πάντα μπορώ, πάντα μπορώ να ανεβάσω την ψυχολογία. Είναι ήδη Δευτέρα. Η Κυριακή τελείωσε. ναι, πραγματικά Κώστα, αυτό είναι. Πρέπει να σου πω ότι όλο αυτό το πέρασα Κώστα με ενοχλήσεις ακόμα έντονες στο έργο μου από το ξέσπασμα στο δεύτερο γκολ. Δεν ξέρω αν γνωρίζει τον υπεύθυνο. Εντάξει. Λοιπόν. Κοίτα, του Μάριου του είχα ραγίσει ένα πλευρό, οπότε... Οκ, καλά την έχω. Οπότε, μπράβο, προχώρα στα αγωνιστικά. Λοιπόν, κοίτα, τώρα, δεν μπορώ να με σχολιάσω σε βαθές όλες οι απόψεις, αλλά η ΑΕΚ πήρε δύο στόπερ, αγόρασε δύο στόπερ, για να καλύψει το πιο αμυντικό πρόβλημα. Και επίσης, όταν παίζεις με το αμυντικό δίδυμο με το οποίο έχεις αποκλείσει τη Wolfsburg, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι αυτοαιτία για να μπορείς να κερδίσεις τον Ατρόμητο ή να χάνεις τον Ατρόμητο. Να προσθέσω ότι και με τη Λαμία δεν έφαγε γκολ, νομίζω. Έφαγε γκολ με τη Λαμία.
Όχι, ούτε με τον Παντολίκο. Πάμε παρακάτω. Στα χαφ επίσης νομίζω είναι πληρέστατη και έχει και δύο παίχτες που είναι στα πιτς και είναι να έρθουν και παίχτες μάλιστα με χαρακτηριστικά που μπορούν να αλλάξουν λίγο, να λύσουν και λίγο τα χέρια του Καρέρα ανάλογα με το παιχνίδι για να παίξει και κάπως διαφορετικά. Τώρα, τι έγινε απόψε. Απόψε η ΑΕΚ μπήκε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα να μπει τόσο καλά μετά από το μάτς της Πέμπτης. Τελικά φαίνεται ότι μπήκε με τη φόρα της Πέμπτης και γίνεται αυτή η κατραπακιά με τον Γκαρσία, που ήταν προφανώς σοκαριστικό και για την υπόλοιπη ομάδα, γιατί πραγματικά σαν να μπήκε φρένο εκεί πέρα. Αμέσως μετά τον τραυματισμό του Γκαρσία. Και φαινόταν ότι είχε στηρίξει πολύ το παιχνίδι εκεί, Τάσο. Ναι, ναι, πολύ, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Εν τω μεταξύ έγινε και αυτό με το Μαχαίρα, που εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ο Μαχαίρας είναι Γκαρσία, αλλά ξέρεις, είναι ο Αλμπάνης άρρωστος. Έχει πρόβλημα ο Νομπακάρε. Δηλαδή έχεις δύο που μπορούν να παίξουν, ας πούμε, στα άκρα με άλλα χαρακτηριστικά από Μάνταλο Λιβάγια. Και βρίσκεσαι με κανέναν. Και βρίσκεσαι με κανέναν. Από το 15ο λεπτό. Από το 15ο λεπτό. Λοιπόν, μετά, εντάξει, okay, τα corner τα ξέρουμε, τα έχουμε δει. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν στιγμές που θα φανεί το μειονέκτημα που έχει ο Σβάρνα στο σωματικό απέναντι σε τέτοιους. Πάντως σήμερα δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το πρόβλημα, ρε Τάσο. Εγώ νομίζω ότι το ξεγέλασε ο παίχτης. Δηλαδή, έφαγε την προσποίηση. Δεν σηκώθηκε καθόλου. Ναι, 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 ναι. Και δεν σηκώθηκε καθόλου. Δηλαδή, ναι, αν πηδάγανε μαζί και έμπαινε τον γκολ, όντως θα έφταιγε η διαφορά των 7-8 πόντων. Πώς έχουν. Τέλος πάντων, αυτό όμως δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Έχει πολλές επιλογές για το κέντρο της άμυνας πλέον η ΑΕΚ και σίγουρα θα προκύψει και ένα και δύο δίδυμα που θα μπορούν να βγάζουν αξιοπιστία. Τώρα, ο Μάνταλος, όπως και να το κάνουμε, έχει παίξει ρόλο. Η αποβολή του έχει παίξει ρόλο. Για μένα αυτό που κατάλαβα από την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, ότι και το θέλω είχε και τα ψυχικά αποθέματα. Ναι, ναι. Το πάλεψε. Για να το παλέψει. Οπότε μοιραία θα πεις ότι καθοριστική στιγμή είναι η αποβολή του Μάνταλου που σου κόβει τα πόδια, γιατί πια συζορεύονται πάρα πολλά. Είναι το αριθμητικό μειονέκτημα. Αρχίζει μετά από ένα σημείο η υπερπροσπάθεια της Πέμπτης να μιλάει περισσότερο όταν κυνηγάς σκορ και με παίχτη λιγότερο. Δεν έχω δικαιολογία για το Μάνταλο. Έχω πολλές φορές και το πιστεύω πραγματικά βγει απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει με το Μάνταλο, αλλά απόψε είμαι πολύ απογοητευμένος. Όχι, γιατί από το πρώτο λεπτό δεν υπάρχει καλό. Καμία δικαιολογία, όπως και ναι. Για τον Σβάρνα δεν υπάρχει δικαιολογία. Ναι, 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 για κανένα δεν υπάρχει ποτέ δικαιολογία. Και αυτό ιδίως του Σβάρνα, γιατί εντάξει, του Μάνταλο όντως είναι χειρότερο, γιατί είναι, ρε παιδί μου, είναι αποβολή, είναι άλλο πράγμα. Να κάνεις ένα λάθος μες στο παιχνίδι συμβαίνει. Αλλά και είναι ένα λάθος. Και μια ενέργεια ακόμα κόστα πριν, πάλι πήγε. Και έριξε μία είδα, ναι. Και δεν έγινε αντιληπτός. Δυστυχώς, όταν θυμάσαι πότε με τον Άρη ήταν πέρσι που μας άφησε πάλι με 10. Δεν θυμάμαι. Όχι, με τον Άρη έκανε το πέναλτι. Το πέναλτι, μπράβο, ναι, ναι, το πέναλτι, σωστά. Κάνει κάτι αψυχολόγητα όταν δεν είναι ψύχρεμος που δεν επιτρέπονται όταν φορά στο περιβραχιόνιο της ΑΕΚ, γιατί το περιβραχιόνιο σημαίνει ότι εσύ πρέπει να δίνεις ισορροπία και να μπαίνεις μπροστά. Το πρόβλημα το μεγάλο σήμερα ήταν για το Μάνταλο, πιστεύω. Ότι δεν κατάφερε να διαχειριστεί αυτό που έγινε την Πέμπτη. Δηλαδή, όλη αυτή την αγάπη που εισέπραξε, ας πούμε. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο και είναι το πιο ανησυχητικό. Μπήκε με μια ψυχολογία στο παιχνίδι ότι πρέπει να το πάρω μόνος μου για να ανταποδώσω αυτό που έγινε και έκανε το ακριβώς αντίθετο. Που αυτό πραγματικά είναι πολύ ανησυχητικό. Για μένα και από ό,τι άκουσα, συμφωνείς και εσύ. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ με αυτά που έχω δει να γίνονται σε μάτσα Ατρόμητου με τον Κάναντι. Πραγματικά δεν μένω έκπληκτος από τίποτα πλέον. Ο άνθρωπος έχει κερδίσει στο παρελθόν δύο μάτς με την ΑΕΚ, τα οποία ήταν για 3-0 το καθένα. Ναι, ναι, πραγματικά, okay, φτιάχνει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στα μάτς με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι και απόψε τα έκανε τα δικά του και προκάλεσε έναν εκνευρισμό γενικά. Αλλά σε μια βραδιά τώρα, παιδιά, που έχουν συμβεί απίστευτα αποτελέσματα γενικά πανευρωπαϊκά, το να... Και μας και βέβαια, καταλαβαίνουμε... Είσαι μέσα σε όλα εσύ, έτσι εννοείται. Πραγματικά. Εντάξει, ευχαριστήθηκα για τον Μουρίνιο, βέβαια, πρέπει να σου πω. Ναι, ήταν μεγάλη απάντηση. Και δεν νομίζω ότι να μην σταθείς δεν γίνεται, γιατί σου αφήνει τον τραυματισμό του Λιβάη. Το οποίο κοίτα, νομίζω ότι... Κοίτα, αν είναι του Λιβάη, σε συνδυασμό, γιατί κακά τα ψέματα, σε συνδυασμό με ό,τι έγινε στα Γιάννενα, νομίζω θα ήταν πιο... Όχι, εντάξει, ήττα είναι βέβαια. Αλλά είναι, ήττα, αλλά ναι. Την κάνει πολύ μεγαλύτερη ναι. Την στεναχώρια και τον προβληματισμό. Το γεγονός, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι από αυτή την απώλεια, σταδιακά, και επειδή το έχει πει και ο Καρέρα, το έχει πετάξει ότι θεωρεί ότι ταιριάζει η τριάδα στην άμυνα περισσότερο, και τώρα που έχει και έναν στόπερ παραπάνω, νομίζω ότι μέχρι να ξαναέχει το Λιβάη, θα το δούμε
να παίζει αυτό. Ίσως γίνουν καλύτερα σχήματα, έτσι. Δεν ξέρω. Πάντως είναι μια δύσκολη κατάσταση να διαχειριστείς, γιατί αυτός ο παίχτης είχε δώσει άλλο χρώμα με το που μπήκε μέσα και είναι μεγάλο. Δηλαδή τόσο καιρό λέγαμε να είναι καλά το παιδί και πραγματικά η κακοτυχία της ΑΕΚ ορισμένες στιγμές αφήνει κάγκελο, αλλά αυτή είναι η ιστορία της ΑΕΚ. Τι να κάνουμε. Νομίζω ότι ο γενικό απολογισμός μέχρι τη διακοπή δεν ήταν άσχημος. Θα έλεγα ήταν πάρα πολύ καλός, γιατί έρχεται το μεγάλο στοίχημα που ήταν η πρόκριση στην Ευρώπη, που πραγματικά αυτό που θα σε πλήγωνε πάρα πολύ να μείνεις δεύτερη σεζόν εκτός ομίλων. Και από τη στιγμή που το κατάφερε αυτό, πιστεύω θα διαχειριστεί και μια δύσκολη κατάσταση όπως διαμορφώνεται από την ΙΤΑ απόψε και κοιτάμε μπροστά. Να δούμε και τη Μαγνητική αύριο. Είναι απεσιόδοξη πάντως από ό,τι μαθαίνω, μακάρι να διαψευστούν. Να δούμε. Πάντως είχε βαριά πόδια, ρε. Δηλαδή και στο παιχνίδι τελικά της Πέμπτης τον είχε ρωτήσει ο προπονητής πριν το βγάλει. Ναι. Και είδες, έχει μόνιμα και αυτά πίσω που τα αυτοκόλλητα. Εντάξει, και πρέπει είναι στη φάση τώρα που θέλει να παίζει συνέχεια, είναι ενθουσιασμένος. Ναι. Έχει μπει μόλις στην ομάδα. Πιθανώς και αυτός να, ακόμα και αν είναι κουρασμένος, να λέει OK και ναι. Και αυτά μπορεί να συμβαίνει. Αυτό είναι κλασικό στους μικρούς τραυματισμούς. Ναι. Και την τώρα, πατήσαμε. Ναι, τι να κάνεις. Λοιπόν. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή εκπομπή. θέλω να πω, εντάξει, για τον μπάσκετ να πω. Δεν μπορώ να πιστέψω. Τον τρόπο, εντάξει, η Μπούργκος πολύ καλή ομάδα, την είχαμε δει και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, με ανησυχούσε ως αντίπαλος, αλλά αυτό που έγινε στη δεύτερη περίοδο, νομίζω ότι δεν έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος κάπως να αντιμετωπιστεί, να μην έχει τόσο μεγάλη επίδραση στην εξέλιξη στην τελική του αγώνα. Κοίτα, με δεδομένο τελικά ότι αυτός ο Άτκινς, το μόνο που δηλαδή είδαμε ήταν ότι έβλεπε περίπου όπως ο Αγγελόπουλος στα παιχνίδια, δηλαδή στην πιο καλή θέση. Νομίζω τουλάχιστον σήμερα που υπήρχε μια ομάδα απέναντι που ξέρεις ότι παίζει με το τρίποντο, να ήταν ο Κατσίβελης μέσα. Γι' αυτό τον υποθέτω ότι ο προπονητής δεν τον είδε τελικά, δεν τον έπεισε ο παίχτης να τον δει ως πιθανή επιλογή, ως κομμάτι της ομάδας, έστω και παροδικά για τον Άτκινς. Συμφωνώ. Ναι. Απλά λέω ότι σήμερα θα μπορούσε να είναι ο Κατσίβελης μέσα στο παιχνίδι. Για την περιφερειακή άμυνα. Γιατί γι' αυτό τον λόγο ήρθε στην ΑΕΚ. Σίγουρα, κοίτα, Κώστα, όταν έχει πάει τόσο στραβά, πολλά είναι που μπορούμε να πούμε. Ναι, εντάξει, απλά λέω το συγκεκριμένο γιατί μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου. Μου κάνει εντύπωση. Να. Δηλαδή, ήρθε ένας παίχτης, πληρώθηκε ας πούμε, για να παίξει αυτά τα τρία παιχνίδια. Δεν έπαιξε καθόλου σχεδόν. Δηλαδή, έπαιξε ελάχιστα σε παιχνίδια που είχαν κρυθεί. Και ο άλλος που ήρθε για να βοηθήσει εκεί που πονάει η ΑΕΚ, επειδή έχει πολύ καλή περιφερειακή άμυνα, ναι, δεν έπαιξε κανένα ρόλο στο πανάλι. Σήμερα τουλάχιστον. Ας τα άλλα παιχνίδια. Κοίτα, η γενική μου αίσθηση, Κώστα, είναι ότι η διαδικασία αυτή την άγχωσε πάρα πολύ την ΑΕΚ. Επένδυσε πάρα πολλά, θεωρώ, ψυχολογικά όλο τους οργανισμούς που λέμε. Δεν είναι μόνο για το ψυχολογικό, είναι και το οικονομικό, ρε. Δηλαδή σήμερα. Και λόγω του οικονομικού πήγα να σου πω. Ναι, αν έπαιρνε σήμερα το κύπελο. Είχε βγάλει σχεδόν τον μπάτσο της χρονιάς, φίλε. Είναι μεγάλο, ήτανε, μεγάλο αυτό χτύπημα. Δημιουργούσε μεγάλη πίεση στο πώς το είδανε όλοι ως πρόκληση και ως πρέπει. Δυστυχώς αποδείχθηκε ότι σε αυτή τη φάση της σεζόν στο ξεκίνημα δεν μπορούσε η ΑΕΚ ακόμα να το διαχειριστεί 100%. Πάντως θέλει μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει προοπτική, πιστεύω, σε αυτή την ομάδα. Από εδώ και πέρα, εγώ προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στο Παπαθεοδόρου, που, okay, ξέρεις με τους προπονητές, δεν είμαι στα... Εγώ δεν σου πολύ, κλονίστηκα λίγο σήμερα. Κλονίστηκα λίγο γιατί δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Δηλαδή, ένα παιχνίδι που πάει τόσο τέλεια να σου γυρίσει έτσι και να μην μπορέσει να βγάλει μια αντίδραση μέσα σε ένα δεκάλεπτο. 39 πόντους, ξέρω εγώ, 35 πόσο έφαγε. Επειδή έχω το δείγμα 35. Από πέρσι, ναι, ότι κατάφερε να ξεπεράσει ένα κακό ξεκίνημα όταν πραγματικά είχε κλονιστεί η εμπιστοσύνη. Συμφωνώ, αλλά πέρσι ήταν καινούριο στην ομάδα. Ήταν καινούριο, έφτασε στην κατάρτιση ενός τίτλου. Είναι μια περίεργη περίοδος για όλους. Πάντως, εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ τον Παπαθεοδόρου για να ξαναβρω το βηματισμό μου αυτή τη στιγμή. Ναι, μακάρι, εννοείται αυτό. Εννοείται. Και για να κλείσουμε έτσι ωραία, θα σου πω ότι αυτός ο Κουκ που μας έβαλε τα 5 τρίποντα. Τον έλεγα συνέχεια να ξέρεις πως αυτόν πριν το Final Eight. Ήταν να έρθει, ήταν να έρθει στην ΑΕΚ, θα το ξέρεις ίσως, θα το έχεις ακούσει κάποια στιγμή για αντικατάσταση ενός παίχτη. Και τελικά δεν ήρθε επειδή δεν έχει τρίποντο. Εντάξει. Λοιπόν, με αυτό μπορώ να σε καλωσορίσω. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, φίλε μου.
Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, να πούμε λίγο για Παναθηναϊκό. Δεν έχω προλάβει, με έχουν πάρει τα ρεπορτάζ τα μούτρα. Καταρχάς, σήμερα ο Παναθηναϊκός έχασε κι άλλο έδαφος. Και λέω έχασε έδαφος γιατί ήταν μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ρεφάρει για τα δύο πρώτα παιχνίδια και να μπορέσει να πάρει κάποια, να κερδίσει χρόνο βασικά στη διακοπή, να είναι πιο ήρεμος και να μπορέσει να συναχθεί, να πάρει και λίγο, να πάρει μπρος η μηχανή όπως λέμε. Δεν του βγήκε το μάτς, κακό πρώτο ημίχρονο με μηδέν τελικές επί της ουσίας και έλειψε το συγκέντρωση σε αυτό που έχει δείξει στα άλλα παιχνίδια, δέχτηκε τον γκολ. Αυτά τα στιγμία προβλήματα τα οποία μου στοιχίζουν. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που ήταν πιο δραστήριος, είχε το δοκάρι, είχε κάποιες ευκαιρίες περισσότερο χωρίς να παίξει πολύ ωραία μπάλα, αλλά ήταν τουλάχιστον πολύ πιο θετικός. Ο Άρης στην ουσία δεν ήταν η ομάδα που δεν έκανε τελικές στην επανάληψη. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν κατάφερε να παράγει όπως ήθελε. Ο Μακέντα μπήκε λίγο αργά. Όταν μπήκε ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης, όλα ξεκίνησαν από εκεί. Και για μένα πρέπει να μπουν στον κόλπο και οι υπόλοιποι παίκτες, γιατί στην ουσία είδα σήμερα πέρα τη φάση που στο γύρευμα του Χατζηγιοβάνη, ότι δύο, αν μπορούσα να ξεχωρίσω δύο παίκτες δηλαδή που ήταν πιο ενεργοί, ήταν ο Μακέντα και ο Χατζηγιοβάνη, που σημαίνει ότι τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα πρέπει να αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο και αυτά για να βοηθήσουν. Έχει δύσκολο έργο ο Παναθηναϊκός. Πρώτα απ' όλα το πάω καθαρά αγωνιστικά βαθμολογικά. Γιατί θα έχει τη διακοπή βέβαια να φορτίσει, αλλά έχει ένα μάτσο με τον Όφη μετά στο Ηράκλειο που είναι δύσκολο και με δεδομένο ότι υπάρχει πίεση αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Τώρα για τον κόσμο, επειδή με ρωτάνε πολλοί φίλοι τι μέλη γενέστε στην επόμενη μέρα, να πω το εξής, ότι πριν το μάτσο με τον Άρη η απόφαση ήταν να στηριχθεί ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής, εξού και η επίσκεψη που έγινε στο Κοροπή, στο Καλαφάτης. Μάλιστα είχε γίνει συζήτηση στην απουσία του Ρόκο, ο οποίος έλειπε για ένα σοβαρό προσωπικό του θέμα. Η απόφαση στήριξης φαίνεται αυτή την ώρα, παρά τα δεδομένα της ΙΤΑΣ, σε πρώτη φάση, αξιμερώς και αύριο μέρα, ότι δεν αλλάζει. Δηλαδή φαίνεται ότι θα έχουν το 15ήμερο αυτό. Είναι και λίγο κατέβης πάντως από γιατρός. Δηλαδή αυτό που είχα ο άλλος δεν χάνεται. Ρε. Μα και εσύ ρε αγόρι μου πας να το κάνεις με μητάκι. Μπες με την μπάλα μέσα τώρα. Μα τι ήταν αυτό που έκανα. Γιατί ρε φίλε, όταν από το 25 είσαι στα σκηνιά, παίζεις με πιο βαριά πόδια αυτό. Είναι. Τι βαριά αλλά πόδια. Εκεί τώρα είναι μπροστά στο τέρμα. Κάτσε. Είναι μπροστά στο τέρμα. Και μιλάμε τώρα αυτός ο παίχτης. Μεγάλη ευκαιρία. Από τις 2-3 καλύτερες μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Και εγώ εκτέθηκα γιατί είπα ότι επειδή τον ήξερα τον παίχτη, ότι είναι πολύ καλή μεταγραφή όταν έγινε. Ρε εσύ δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Δεν χάνεται. Μα μητάκι τώρα εκεί. Βάλτε ρε αγόρι μου. Μητάκι, μητάκι. Φάλτσα τώρα. Τώρα έγινε. Λοιπόν, το ρεπορτάζ τώρα. Θεωρεί λοιπόν, θεωρώ στον Παναθηναϊκό, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλους προπονητές σε αυτή τη φάση, δείχνει για την ώρα να μην έχουμε κάποιο θέμα με ρόκα από γιά τους. Ωστόσο υπάρχει διακοπή, υπάρχει το μάτς με τον Όφη Ηράκλειο που θα ακολουθήσει, το οποίο είναι βέβαια σημαντικό. Μετά τα προηγούμενα αποτελέσματα, να το δει κανείς ενδιαστικά. Και υπάρχουν και σκέψεις στο Παναθηναϊκό να υπάρχει μια ενίσχυση με την είσοδο ενός προσώπου ή προσώπων με γνώμονα να λειτουργήσουν ενισχυτικά στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Είτε αυτό μπορεί να αφορά την πρόσληψη ενός γενικού αρχηγού ή διευθυντή ποδοσφαιρικού, υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, είτε ακόμα και με την ένταξη ενός συνεργάτη, ίσως έχει συζητηθεί και αυτό. Ίσως όχι στα ψηλά κλιμάκια ακόμα, ενός, στο τίμημα του Πογιάσου, ενός προπονητή Έλληνα συνεργάτη, να το πω έτσι, για να στηρίξει εκείνη την προσπάθεια, βάζοντάς τους στην ελληνική κοινοτροπία. Είμαστε λοιπόν όταν, βλέπεις, αδείξον, όταν αρχίζουν αυτά, Νίκο, sorry που στα λέω. Αρχίζουν δυσκολίες. Ναι. Καλά, εγώ τα ξέρω, τα έχω ξαναδεί. Το έχω ξαναδεί να ξέρουν που παίζουν και να ξέρουν τέτοια, άστο, δηλαδή, μιλάμε. Είναι δύσκολα πράγματα. Και εντάξει, εγώ μετέφερα το ρεπορτάζ. Εντάξει, το κλίμα φυσικά είναι, δεν μπορεί να είναι καλό. Προβληματισμός υπάρχει πολύ. Όταν έχεις κάνει τέτοιο ξεκίνημα και θεωρώ πολύ σημαντικό για τις αλλαγές που σας προείπα το 15ήμερο και το μάτι στο Ηράκλειο για το τι θα δείξει μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός. Πάντα υπήρξε και σε άλλους προπονητές στήριξη. Εδώ υπάρχουν οπωσδήποτε ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει να τα απαντήσει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός με τις κινήσεις και στο γήπεδο και εκτός γήπεδου αυτή τη στιγμή. Αυτά.
Πάμε γραμμές. Δεν έχεις. Ωραία. 95-79-283-284-285. Τελειώσαν τα σχόλια, παιδιά. Μπορείτε να θέλετε, ναι, να βγείτε. Εντάξει, το πήγαμε, το κρατήσαμε σήμερα αρκετά. Είναι αλήθεια, έχει και καλούς συναδέλφους. Θα πω την άποψή τους. Και τώρα θα τη συζητήσουμε και μαζί τη δική σας. Λοιπόν, πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Είμαι ο κύριος Ανδρέας από Νέα Σμύρνη. All time classic, Ανδρέας. Τι γίνεται, ρε Νίκο, να μου καλά, είσαι πήρα πρώτος πρώτο σήμερα. Καλά, ρε Αντρικό, καλά κάνεις και πήρες, τι κάνεις. Τι γίνεται, ρε γάμο, το, να μην μπορέσουμε να κερδίσουμε ούτε αυτό το παιχνίδι σήμερα. Αυτό το ρε γάμο το λέμε κι εμείς, ναι. Να σε τις κάτι, ρε Νίκο, αλλά πού ευθύνεται αυτή η κακή πορεία μέχρι τώρα. Κοίτα να σου πω, νομίζω στο βασικό, έτσι μια απλή γρήγορη εκτίμηση είναι ότι ακόμα, γιατί ξέρεις, για να κρυθεί ένα προπονητής πρέπει να κρυθεί σε βάθος χρόνου, αλλά η εκτίμηση αυτή τη στιγμή με τα τωρινά δεδομένα είναι σίγουρο ότι ακόμα δεν ξέρει την ομάδα. Δεν ξέρει την ομάδα. Και ότι δεν έχει δέσει, να σου πω, έτσι η ομάδα. Αυτά τα δύο λέω εγώ. Εγώ νομίζω χρειάζεται ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, μου φαίνεται μάλλον. Στη μεσαία γραμμή, εσύ ήταν τα γραφικά, βάλτε το πα. Στη μεσαία γραμμή κοιτάζουν για αμυντικό. Ναι, έκανε μια κίνηση πάλι και ο Μπενιάτ. Ναι, αυτό που διάβασα είναι η προσέγγιση. Κοίτα, εμένα σήμερα ο Παναθηναϊκός μου έδειξε ότι θέλει ενίσχυση μέσα γραμμή. Μάλιστα. Βέβαια, ήταν επιλογή αρχική τουλάχιστον, επειδή υπάρχει ο Αλεξανδρόπουλος και ο Σερπέζης. Ναι, για να μην υπάρχει γκρίνια ότι δεν παίζουν οι πιτσιρικάδες, Ελληνόπουλο κτλ. Να μην γίνει μεταγραφή. Στη συνέχεια νομίζω ότι ακόμη και τώρα στον Παναθηναϊκό, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, όχι από αυτό το μάτς, πριν από αυτό το μάτς, ναι, υπήρχε διάθεση, προτάθηκε ο Μαουρίτσιο, δεν προχώρησε και ο Παναθηναϊκός, ναι, ο Μπενιάτ έκανε μια κρούση, υπήρχε διάθεση να γίνει μια μεταγραφή στον άξονα. Ναι. Ο Βιαφάνης δεν έχει γυρίσει ακόμα. Ο Αγίουμπ, ναι, για τον οποίο πολλοί λένε διάφορα, σίγουρα ένας παίκτης μπορεί να κρατήσει μπάλα και μαρκάρει, τρέχει πάνω. Ο Βιαφάνης πότε γυρνάει, την άλλη εβδομάδα. Ο Βιαφάνης θα γυρίσει λογικά με τον Όφη, θα είναι οκ, okay, λογικά. Δηλαδή, αλλά κοίτα και ο Βίγια, βλέπει και του παίκτε τώρα που δεν έχουν παίξει μπάλα καιρό. Βλέπει τον Καρλίτο. Είναι πιο βαρύ, ρε παιδί μου. Εγώ δηλαδή για να γυρίσω ο Βίγια. Εγώ τον θυμάμαι χρόνια. Έπαιζε στην, ναι, δεν νομίζω, νομίζω ότι ο Βίγια θα γυρίσει τώρα και θα φέρει τα πάνω κάτω σε μια μέρα σε αυτό το τέταρτο παιχνίδι. Γενικά όμως σίγουρα η έλλειψη του Αγίου σήμερα σε συνδυασμό και του Βίγια δεν έδωσε πολλέ λύσει να αλλάξει κάτι. Μπήκε δηλαδή για κάποια στιγμή. Το είχε δοκιμάσει η προπόνηση αυτό. Κάποια στιγμή μπήκε μέσα ο Σαβιέρ, τον οποίο τον έβαλε δεκάρι στην ουσία, να σου το πω έτσι. Άλλαξε αυτό στην πορεία βέβαια. Τραβήθηκε ο Μακέντα, τραβήθηκε ο Σαβιέρ στα άκρα, με την ισότητα του Σερπέζη. Εντάξει, είναι λίγο μπλεγμένο αυτό το θέμα. Δηλαδή, είναι και αρχή, πιστεύω. Εντάξει, ρε παιδί μου, αρχή είναι και ξέρει πρέπει να σε πάει και λίγο και δεν τον πήγε τον Παναγιώτη. Έχει δοκάρι στην Τρίπολη, δοκάρι τώρα, αλλά πρέπει να τα κοιτά όλα. Η φίλη πέρασε στο Αϊτόρ, μέσα στα δίκτυα. Φίλε μου, το ποδόσφαιρο είναι όλα μαζί. Είναι και η τυχή, είναι το δοκάρι. Είναι η ευκαιρία και αυτή που έχω στο που όπως λέει και ο Κώστας δεν χάνεται. Κάτερε, Νίκο, είναι όμως και τα γκολ που τρως. Είναι τώρα ότι θέλω να σου ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι, έχεις φάει τρία γκολ σε τρία μάτς. Τώρα θέλω να σου ρωτήσω και κάτι άλλο. Να τα βλέπουμε όλα, Να σου ρωτήσω και κάτι άλλο και σε κλείνω. Ναι. Αν είναι θα πάρει μέσα ελεύθερα μετά το 15ημέρο. Αν δεν βρουν, κοιτάζουν για την ελληνική αγορά τον ελεύθερο. Όποιος βρεθεί τώρα, φίλε. Εδώ που φτάσαμε, όποιος να πέσει αυλαία. Όποιος βρεθεί που κάνει, και όποιος βρεθεί για να πάει ό,τι πήρε. Ναι, ναι. Έτσι. Ο Μπερνιάτ είναι καλή επιλογή να το πάρει. Μακάρι τον έφερε, αλλά και αυτός τώρα έχει να παίξει μπάλα 5 μήνες. Είναι πάντως στα υπόψη του. Όλοι στα υπόψη, ναι. Να δούμε ποιον θα πάρει όμως. Α, σε ποιον θα κάτσει μπίλια. Πάντως το πιο πιθανό είναι να πάρει από ό,τι βλέπω. Το πιο πιθανό είναι ναι. Δεν μου λες τον μπάσκετ πόσο φανική νίκη. Στον μπάσκετ, κοίτα, να σου πω την αλήθεια, δεν το πριν περίμενα. Το παιχνίδι, κανείς δεν το περίμενε. Όλοι έτσι έλεγαν. Εθαρρυντικό, βέβαια έλειπαν εντάξει και τύπου Σβέντ και παίκτες που ήταν καταπληκτικοί. Αλλά και ο Παναθηναϊκός είχε την απώλειά του. Νομίζω ότι στον μπάσκετ ίσως, δεν ξέρω, ίσως και με τη νέα κίνηση μεταγραφική που γίνεται. Αυτός δεν έπινε στην Αρμάνη κάποτε. Για ποιον λέμε? Για το καινούργιο που πήρε. Για το καινούργιο που πήρε. Ναι, ναι. Νομίζω πως έπεσε εδώ τον Σάιξ, λες. Ναι, το Σάιξ αυτό. Ναι, ο Σάιξ που. Εντάξει, ότι όποιος έρχεται καλό είναι βασικά τώρα. Να πούμε όλα. Έχει ξεκινήσει από Αμερική από τον Τζον Μάρσαλ. Ένα σκόρερ γενικά, αρκετά. Πήγε στο NBA Draft το 2015. Ναι. Το καλοκαίρι είχε πάει τότε στο Summer League με τους Golden State. Είχε πάλι αρκετούς πόντους. Βέβαια είχε πέσει λίγο. Η συγκομιδή του, ναι, κατάλαβα. Ναι. Και πήγε έχει περάσει από Βελίνο γιατί έχει παραστάσεις. Έχει πάει Κίνα.
Και έχει πάει και Αρμάνι. Όπως Αρμάνι. Είναι αυτός το 19. Το 19 μας κέρδισε φέτος, πέρυσι μόνος του. Εκεί βέβαια πάλι είχε πέσει η κομμωδία του. Τότε είχε βάλει σε 12 μάτς 7,3 πόντους μέσω ώρα. Αλλά γενικότερα έχει πάει η Τουρκία μετά. Είναι λίγο γυρολόγος, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Αλλά πάση τόσο σου είπα ότι χρειάζεται να παίξει ο Παναθηναϊκός. Και όχι, καλό είναι. Ήταν ευχάριστη έκπληξη πάντως η νίκη του Παναθηναϊκού. Πολύ ευχαριστή. Μεγάλη νίκη, μεγάλη. Και μακάρι τον μπάσκετ να κρατήσει ψηλά το φρόνημα. Ο Τζάκσον θα παίξει με τον Ολυμπιακό την άλλη εβδομάδα. Δεν το ξέρω. Θα το ξέρει όμως ο κύριος Κοντός. Αν τον πάρει τηλέφωνο ή συνεχίζει να σε κλείνω. Έγινε. Να είσαι καλά. Μακάρι ο Μπερνιάτ να έρθει για μένα. Καλά, ο Μπερνιάτ φίλε, α κάτσει και να μην έξω, αλλά σε έρθει. Γιατί είναι εξαιρετικό παίκτη. Μακάρι να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα. Είναι σε καλό κλίμα, λέει πολύ. Κοίτα, εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος, γνώμη μου είναι αυτή, θα το δούμε γιατί ούτε μπορεί να πει. Ούτε υποβιβάζει την τρίτη αγωνιστική, ούτε ανεβαίνει. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός, εγώ νομίζω ότι ο Μονάδας έχει καλύτερες φέτος από πέρσι. Αυτό μου λένε και οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα από εκεί πέρα όμως πρέπει να δέσει το γλυκό. Αν έχεις Μονάδας και δεν έχεις ομάδα, η ομάδα είναι το δύσκολο τώρα. Το δύσκολο, εκεί είναι θέμα πώς θα το φτιάξει. Έγινε Νίκο. Γεια σα. Δηλαδή πάμε για αμέσω που μου φαίνεται. Πάνω που πήγατε να μου το κλείσετε, αλλά τώρα κάνετε και την τελευταία ερώτηση. Σου λέω ένα ναι και κλείνουμε. Έγινε Νικόλα μου. Να καλά. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα για βράδυ. Γεια σου. Τι πάσχορ βάζω. Να ζητήσω και εγώ με τη σειρά μου βάλε. Από το βάλει σε. Να σου βάλει. Να ζητήσουμε συγγνώμη, αλλά ήταν το προχωρημένο τη ώρα του αγώνα τη ΑΕΚ. Οπότε έπρεπε να πάμε τα σχόλια πιο πίσω και αναγκάστηκε και ο κόσμο να βγει αρκετά αργότερα. Αυτά έχουν τα προγράμματα όταν τελειώνουν τα μάτς 11.30 12 παρακολουθούν. Αυτή είναι και η ομορφιά ρε φίλε του ραδιοφώνου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ήταν η ώρα τέτοια γιατί υπήρχε ο τελικός του μπάσκετ, λογικό είναι. Να. Και πήγαν όλα πίσω. Εντάξει. Πάμε να μιλήσουμε με τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε. Χαίρετε. Παναγιώτη, θα παγιώσω τον Αργύρου. Έλα Παναγιώτη. Τι κάνουμε. Καλά. Κώστα, πήραμε στόπερ. Πώς? Πήραμε στόπερ. Ναι. Ποιον, αυτό το Ρουμάνο. Ναι. Είναι καλός. Θα το δούμε ρε φίλε. Εντάξει. Διεθνής είναι. Είναι 24 παίζει χρονών, παίζει από 18 χρονών βασικός κάθε χρόνο στις ομάδες που είναι. Mm-hmm. Έχει τα στοιχεία που ήθελε η ομάδα. Είναι αρκετά γρήγορος για στόπερ. Ψηλός. Να είναι και ο ψηλός. Παίζει στην Εθνική Ρουμανία, σαφώς. Ναι. Α, μάλιστα. Δεν χάρηκα για τα δύο αποτελέσματα τόσο στον ποδόσφαιρο και στον παδόσφαιρο. Δεν χάρηκα, αλλά εντάξει, εφόσον ήταν έτσι, τι να κάνουμε, γέγονε, ας πούμε και όλα αυτά. Αλλά πάντως, Κώστα, τι να χτυπήσεις πρωτάλληλα όταν βλέπεις ότι του χρόνου θα ξεκινάς από το δεύτερο προκριματικό ή το πρώτο προκριματικό του Champions League, άμα πάρεις πρωτάλληλα ή και το κόφερας, ας πούμε, ο καινούριος δεσμός που θα παίξουμε, είναι κάπως, δηλαδή, πώς να σου πω, δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Νίκο, εσύ μετέτειτε στο παιχνίδι για το Sky του... Όχι, ο Διονύσης το έκανε. Ο Διονύσης το έκανε. Ναι, ναι. Δεν το άκουσα από το Sky, γι' αυτό... Δεν το είδες εννοείς. Δεν το είδα, ναι, δεν το είδα. Στο μπαλκόνι, ας πούμε, και δεν το είδα, ας πούμε, από το Sky, αλλά το άκουσα από το ραδιόφωνο. Τέλος, με τη Football League, παιδιά, τι θα γίνει. Τι εννοείς τι θα γίνει. Πότε θα αρχίσει. Πότε θα αρχίσει η Football League, όχι η Super League 2, η Football League. Α, αρχίσει Οκτωβρίου. Η Football League. Ναι, ναι. Ακόμα πιο πίσω νομίζω. Πώς θα γίνει, Κώστα, έχεις πληροφορίες, τίποτα. Εγώ ήξερα για, νομίζω παιδιά, ήταν κοντά στις 4 ή 10 Οκτωβρίου, μια ψήφιση ημερομηνίες. Μπορεί να κάνω και λάθος. 10 δεν είναι αρχές. Ή 4 ή 9, 10, εκεί θυμόμουν. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Η Super League 2 ξεκινά 24 Οκτωβρίου, αλλά η Football League, ας πούμε, δεν έχει γίνει κλήρωση. Ξέρουμε τι θα γίνει, ας πούμε, και όλα αυτά. Δεν ξέρουμε, όχι. Όχι, τίποτα, φίλε. Οκ, εντάξει. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ναι, Νίκος από Καβούρη. Γεια σου, Νίκο. Φίλε ΣΑΕΚ είμαι. Κώστα. Ναι. Ο Νομπακάρια δεν έπαιξε σήμερα, φίλε. Έχει κάποιο πρόβλημα. Μια προπόνηση έκανε μέσα στην εβδομάδα από ό,τι έλεγε ο Τάσος χθες. Τις άλλες προπονήσεις είχε χάσει. Κατάλαβα.
Ο Αλμπάνη. Ίωση. Ωραία. Με τον Μπακάκι τι γίνεται. Τι εννοείς τι γίνεται. Είναι εκτός. Τρώει καμιά, δηλαδή είναι, έχει σιωπηλή τιμωρία. Ο Μπακάκης. Ο Μπακάκης, ναι. Θλάση έπαθε. Α, έχει θλάση και αυτός είναι δραματίας. Ωραία. Εσύ Κώστας, είχα ακούσει την προηγούμενη εβδομάδα και είχες πει ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον coach Παπαθεοδόρου. Δεν θα άκουσα και τη δήλωσή σου τώρα πριν από λίγο, το οποίο okay. Λίγο δύσκολο να το πω αυτό πάντως, αλλά τέλος πάντων, οκ. Όπως το θυμάμαι και βασικά και από... Σε ποια κουβέντα, γιατί ειλικρινά δεν θυμάμαι. Δεν κάποιος είχε πάρει τώρα εκεί και δεν θα έλεγα ότι δεν έχω εμπιστοσύνη, αλλά μπορεί να το πω και κάτι συγκεκριμένο. Τώρα απόλυτη εμπιστοσύνη είναι λίγο... Εγώ είχα γράψει μετά και τα παιχνίδια με τον Προμηθέα ότι είχα κάποιες απορίες, ρε παιδί μου, για... Και δεν νομίζω, δεν μου προκύπτει δηλαδή να είπα αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ίσως να κάνω λάθος και να το έχει πει ο Τσακίδης. Αλλά anyway. Ο Τάσος μπορεί να το πει. Μπορεί να το έχει πει. Εντάξει, εγώ πήρα να σε πειράξω λίγο, αλλά άκουσα τώρα πριν τη δήλωσή σου. Όχι, και ο Τάσος μπορεί να το πει. Εντάξει, και εγώ δεν λέω ότι είναι κακός ο Παπαθεοδόρου. Αλλά... Απλά σήμερα δεν ήταν. Πιστεύω ότι το παιχνίδι κυρίως το χάσε ο Παπαθεοδόρου σήμερα. Έτσι πιστεύω. Και εγώ το ίδιο συμφωνώ και αυτό πήρα να πω ότι εντάξει το ποδόσφαιρο έγινε ότι έγινε, εντάξει ο Μάνταλος είναι επηρεασμένος πιστεύω με την Πέμπτη, οκ, okay, έγινε ότι έγινε, εντάξει φράβο στο μάτσο, οκ. Okay. Στο μπάσκετ όμως τώρα, γιατί έχουμε 0-2 έτσι, γιατί η παρατήρησή μου έρχεται ως εξής, ότι όταν σου στραβώνει το παιχνίδι και τις δύο φορές, δηλαδή και με τον Προμηθαϊτά είδα και τα δύο παιχνίδια, δεν μπορούσε, δηλαδή, να δω εγώ ένα τρίκ. Βλέπω ρε παιδί μου, τώρα βλέπω και Ευρωλίγα, είδα και τους τελικούς του NBA. Ένα τρίκ να προσαρμοστείς τώρα πάνω στον άλλο, να του γυρίσεις και να το πάρεις ξανά το πλεονέκτημα. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν βλέπω. Δηλαδή, χάνουμε, δηλαδή, δεν είναι θέμα ότι χάσαμε. Κάποιος θα κέρδιζε, εντάξει, οκ. Okay. Ο τρόπος που έγινε είναι σαν δηλαδή, να σηκώσαμε χέρια, δεν ξέρω τι έγινε τώρα. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό θέλω να πω. Παιδιά, καλή συνέχεια. Εκάρα, πάμε. Καλό βράδυ. Καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Και φοβερή τοποθέτηση του 208. Ολόκληρη αγωνιστική ήταν κανονισμένη για να ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ. Όλη η αγωνιστική σχέση για τον ΠΑΟΚ, φίλε. Δεν το πειράζει. Δηλαδή, ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι και στηρίζουν τον ΠΑΟΚ. Γιατί με τόση απογοήτευση που υπάρχει, τουλάχιστον υπάρχουν κάποιοι ακόμη που λένε ότι ο ΠΑΟΚ τα κανονίζει όλα. Προχωράμε. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι κάποιοι δεν διαβάζουν τα μηνύματα στις εκπομπές πρωινές. Να τους δώσω το μήνυμα λοιπόν ότι τους περιμένει δύσκολο πρωινό αύριο στο Βέρι και τον Τζούτσικα. Όχι για τα, όχι για τα ελληνικά, για τα ξένα. Τα ξένα. Μου στέλνει ο φίλος. Πάρ' τον ένα, χτύπα τον άλλο. Είναι και δύο, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, σου περιμένει δύσκολο πρωινό αύριο, μου στέλνουν μηνύματα. Αυτό που μου λες παλικάρι μου για την Πτέρυγα, την αλλαγή, όντως, κοίτα, έπαιξε δεξιά ο Αϊτόρ, αριστερά ο Γιωβάνης, θα μπορούσε να σου έχει αλλάξει. Αυτό ήταν από πολλούς προπονητές το βλέπουμε πολλές φορές να αλλάζουν, να παίζουν μαζί το πόδι δηλαδή, ή τα half extreme. Δεν το έκανε σίγουρα. Και άλλο ένα ερώτημα που είδα, εντάξει, τα παιδιά το βρω κάποια στιγμή, για τα δύο-τρία μαζεμένα. Τηλέφωνο έχουμε. 2-10-95-79-283-4-5. Περιμένουμε τις δικές παρεμβάσεις. Πάμε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Φίλιππος ΑΕΚ και εγώ. Γεια σου. Εντάξει, την προηγούμενη φορά είχαμε έτσι αρπαχτεί με το φίλο μου τον Κώστα λίγο για τον Μάνταλο. Εγώ δεν θέλω να πω ότι δικαιώθηκα άλλη μια φορά σήμερα. Με ποιον είχες αρπαχθεί? Με τον Κώστα και τον Τζόγλου. Είχαμε αρπαχθεί λιγάκι. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, αλλά δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά μεταξύ μου ερατών. Δεν το λέω με κακία. Εγώ δεν θέλω να πω ότι δικαιώθηκα εκείνο και το άλλο. Ελπίζω να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για το καλό της ΑΕΚ, γιατί όταν επαναλαμβάνονται μερικά πράγματα δεν είναι συντύχη. Δυστυχώς. Τι εννοείς επαναλαμβάνεται, γιατί πότε έχει αποβληθεί ο Μαντέλος? Πότε έχει αποβληθεί. Θυμάσαι πότε έχει αποβληθεί? Θυμάμαι ότι σου είπα για την προηγούμενη φορά με τον Άρη τράβηξε μια κλωτσιά σε έναν εκεί πέρα τον ένοχρο με το του είχαν.
το πέναλτι χάσαμε. Όχι, επειδή λες ότι επαναλαμβάνεται, δεν έχει αποβληθεί. Επαναλαμβάνονται οι κακές εμφανίσεις. Εντάξει, και οι καλές επαναλαμβάνονται. Οι καλές, για θύμισε μου από την αρχή του πρωταθλήματος. Πέρυσι όλη τη χρονιά. Πέρυσι όλη τη χρονιά η ομάδα που έμεινε 25 βαθμούς πίσω από τον πρώτο, ας πούμε, και ναι, έκανε καλές εμφανίσεις ο Μάνταλος. Πάρα πολλές καλές εμφανίσεις είχαν, ναι. Όταν ήμασταν 20 βαθμούς πίσω. Φίλε, 20 βαθμούς πίσω ήμασταν. Ναι, και είχαν πολύ καλές εμφανίσεις. Τα παιχνίδια όμως, δεν είναι αποχωρήσαμε από το πρωτάθλημα. Ρε Κώστα, εντάξει. Έχω μια διαφορετική γνώμη, εγώ το σέβομαι τη γνώμη. Καλά κάνεις. Σέβομαι τη γνώμη. Εντάξει, απλά εγώ σου λέω τα πράγματα, πώς είναι. Απλά τα επαναλαμβανόμενα. Παίζεις την ΑΕΚ, δεν παίζει. Καταλαβαίνεις. Παίζεις την ΑΕΚ, παίζεις, ναι, φίλε. Έχουν περάσει παίχτες και παίχτες. Τέλος πάντων, εγώ πρέπει. Για να είμαι δίκαιος και εγώ που ξέρεις ότι τα χώνω στο μάτρο και δεν είμαι και. Έχω πολλές απόψεις που ταιριάζουν με τις δικές σου. Η περσινή ήταν η καλύτερη του χρονιά στην ΑΕΚ. Ήταν η καλύτερη του χρονιά. Σε ατομικό επίπεδο, πρόσεξε. Άλλο το αν δεν μπορούσε αυτό να βγει στην ομάδα κτλ. Σε ατομικό επίπεδο θεωρώ ότι από όλες τις χρονιές που είχε παίξει πέρυσι ήταν καλύτερη. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι τώρα κάτι που δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Φέτος έκανε το ξεκίνημα με τον Πανετολικό κτλ. Στον τελικό έπαιξε κανένα τέταρτο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή ήταν ο μόνος που προσπάθησε λίγο κανένα τέταρτο να παίξει. Γιατί και από τα άλλα του που περιμένει να τραβήξουν δεν τράβηξε κανένας. Κοίταξε, για μένα αυτή τη στιγμή υπήρχε μεγάλο συγκνευρισμό. Καλά έκαναν και το ανέφεραν και ο Τάσος με τον Κώστα νωρίτερα. Η φάση πριν την αποβολή που έχει κάνει κάτι σε κάποιον παίκτη του Ατρόμητου, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Και αυτό που κάνει και ο Καρέρα κιόλας, θα μου πει το κρίνουμε εκ των υστέρων ότι με την αλλαγή που γίνεται την αναγκαστική του Λιβάη τον πετάει στα άκρα, αλλά σήμερα δεν είχε και πολλές επιλογές. Δηλαδή, ποιο να έβαζε στα άκρα, αφού δεν είχε ακραίους. Οπότε γίνεται και αναγκαστικά και άρχισαν και του βγαίνουν νεύρα. Δεν του πιάνει και τίποτα στο παιχνίδι. Μετά το 1-0 έχουμε μία ψηλοδευτερεύουσα αντεπίθεση που κάνει ο Ανσαριφάρντε κεφαλιά. Ο Λιβάγια την ανοίγει αριστερά και καθυστερεί να κάνει το σούτο Μάνταλος. Και μετά. Έχει και στο 0-0 νομίζω Κώστα και στο 0-0 που είμαστε. Στο 0-0 πήγε να κάνει μια κάθε στο Λιβάγιο, ναι, και δεν το έπιασε. Εντάξει, όχι, okay. Αλλά δεν πειράζει. Το θέμα μου εντάξει, δεν είναι ομάδα. Εμένα αυτή τη στιγμή, αφού θες να το πάμε, επειδή το επικεντρώνουμε στο Μάνταλο, πιο πολύ με ενοχλεί η στάση του Λιβάγια παρά του Μάνταλο. Εντάξει, αυτό και ο Λιβάγια. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι όμως πρέπει να σταθούμε και σε αυτό, ναι, αν θέλεις. Που είναι πιο αδιάφορος αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω δεν να πω δεν κάτι. Είναι αδιάφορος, παίζει άσχημα, ρε Κώστα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι αδιάφορος. Δηλαδή δεν έχω δει κάτι. Αντιφορέ, ας πούμε, να έρχεται την μπάλα και να την αφήνει να περνάει, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν παίζει καλά, δεν έχει το μυαλό του συγκεντρωμένο. Όταν δεν παίζει καλά, κάποιος πρέπει να χαπτεί στον πάγκο. Ναι. Αυτό λέω εγώ. Αφού δεν παίζουν καλά. Και οι δύο, λέω εγώ. Να κάτσουν στον πάγκο, δεν κάθονται. Ο Λιβάγια κάτσε στον πάγκο, ρε φίλε. Εντάξει, είναι από του. Από τους 3-4 παίχτες της ΑΕΚ που είναι οι πιο σημαντικοί παίχτες, πόσες φορές θα κάτσει στον πάγκο, δηλαδή να μην παίξει ποτέ ο Λιβάγια. Κάτσε δύο μάτσες αρέσει στον πάγκο, δηλαδή πόσο θα κάτσει, 10. Απλά στεκόμαστε στο γεγονός ότι είναι αδιάφορος, αυτό λέμε. Εγώ δεν λέω ότι είναι αδιάφορος. Δεν πιστεύω ότι είναι αδιάφορος. Και αυτός έχει νεύρα πολλά. Γενικά. Και όταν δεν του βγαίνει το παιχνίδι, τουλάχιστον να προσπαθήσουν αμυντικά, αφού δεν μπορούν να κάνουν κάτι επιθετικά, γιατί για μένα είναι λάθος να παίζουν εκεί που παίζουν, γιατί δεν μπορούν να παίξουν εκεί, στη γραμμή αυτοί οι δύο. Δηλαδή μόνο από πίσω μπορούν, ναι, να παίξουν. Δεν παίζουν στη γραμμή όμως. Στη γραμμή, πού παίζουν επιθετικοί. Συγκλίνουν, ρε φίλε. Δεν παίζουν στη γραμμή, ρε φίλε. 4-3-3 δεν παίζουν στη γραμμή, γιατί αν παίζουν στη γραμμή δεν υπάρχει επίθεση. Ναι, αλλά από τη γραμμή ξεκινάνε. Αυτό λέω. Δεν μπορούν να μεταφέρουν την μπάλα σωστά. Νευριάζουν, δεν μπορούν. Είναι. Πίσω από τον επιθετικό μπορούν να παίξουν αυτοί οι δύο παίχτες. Ο Λιβάγια έπαιξε πολύ καλά πέρυσι πάντως στη αριστερά, στο 4-3-3. Εντάξει, εγώ απλά πιστεύω ότι αποδίδει πολύ καλύτερα από πίσω. Αυτό λέω εγώ. Οι προπονητές βέβαια θα ξέρουν καλύτερα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν είχαμε και ένα παίχτη αριστερά, σαν τον άνθρωπο που τραυματίστηκε σήμερα, να είναι καλά, ελπίζω γρήγορα επιστροφή, γιατί άνοιξε το μάτι μας, δηλαδή πραγματικά, εκεί στα πρώτα λεπτά, στο πρώτο τέταρτο, οι παίχτες του Ατρομητού πήγαν να του κόψουν τον τζαμπουκά. Και αυτός τους πέρασε από πάνω. Αυτό πήγε να γίνει στην αρχή. Τους πήρε τον αέρα με τη μία, δηλαδή 2-3 κινήσεις πολύ ωραίες. Και πραγματικά φαίνονταν ότι τους είχε πάρει και την ψυχολογία και είχε πολύ διάθεση το παιδί. Φαινόταν δηλαδή, από την τηλεόραση τουλάχιστον, που το είδαμε. Και είναι πολύ κρίμα δηλαδή, είναι πολύ άτυχο το παιδί, γιατί ξεκινήσει πολύ καλά. Και είναι και πολύ καλός, παραδόξως,
που δεν το περίμενα εγώ και στα αμυντικά του, δηλαδή ο τρόπος και με τη Βολφσμπουργκ που μαρκάρει και ξεκουράζει και την ομάδα πίσω είναι πολύ σημαντικό. Τέτοιους παίχτες χρειαζόμαστε, αθλητικούς και εξτρέμ. Τώρα θέλω να πω και κάτι τελευταίο για να μην κατηγορήσω. Τι έγινε ρε παιδιά με το... γιατί αυτά είναι τα σημαντικά τώρα αυτά τελευταία. Τι έγινε με τον Ολυμπιακό, τι πάθανε πάλι αυτοί, τι κλαίνε αυτοί. Τι έγινε. Το goal ήταν offside. Τι να κάνουμε. Τι ανακοινώσεις είναι αυτές και τι οδυρμός και τι κλάματα δηλαδή πάλι. Πάλι τους στέει το φεγγάρι, ο ήλιος και τους κυνηγάνε όλοι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, ρε παιδί μου, είναι παίχτες σημαντικοί όπως ο Βαλμπουενά που βγαίνει και κλαίει το παραμύθι. Λέει το παραμύθι αυτό. Μα, φέτος θα είμαστε όλοι εναντίον μόνοι μας, λέει εναντίον όλων. Πού είναι όλοι εναντίον όλων. Πότε ήταν μόνοι τους αυτοί και ήταν όλοι άλλοι απέναντί τους. Θέλω να δούμε τελείως. Λίγο σοβαρότητα. Δηλαδή είχαν μια καλή ομάδα, πήραν το πρωτάθλημα 3 χρόνια τώρα με μια νέα κατάσταση. Έχουν πάρει και 3 ομάδες στο πρωτάθλημα. Έχουμε VAR. Οι διαιτητές φυρίζουν στα ίσα. Είδατε σήμερα η ΑΕΚ που υποτίθεται ότι ελέγχει κάτι με βάση αυτούς να ευνοήθηκε από καμία διαιτησία. Ό,τι είδε ο άνθρωπος το σφύριξε. Άξιο. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Τι κλάμα είναι αυτό και τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Γιατί υπάρχουν και θερμοκέφαλοι και δεν πάμε μπροστά. Δηλαδή, τι έγινε σήμερα, έχεις υπόψη σου, Κώστα, έγινε κάτι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κοίτα, δεν το είδα το παιχνίδι, ναι. Γιατί ήμουν στο τελικό και μετά... Αλλιώθηκε κάποιο αποτέλεσμα, έγινε κάτι. Είδα τη φάση, η γραμμή δείχνει ότι είναι offside, όπως ήταν και με τη Γουλς. Ναι. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση, αν δεν ήταν... πιθανόν αν δεν υπήρχε VAR να είχε μετρήσει τον γκολ, ναι. Ή να είχε ακυρωθεί κιόλας, γιατί. Λίγο μπερδεύει τον επόπτη, δηλαδή όταν γίνεται η παλιά, νομίζεις ότι είναι ξεκάθαρο offside. Έτσι, ναι, όπως κάνουν ανάποδη κίνηση το center back και ο επιθετικός. Εντάξει, με τη τεχνολογία όμως, με βάση τους νόμους και τους χρονισμούς, είναι offside. Όλοι με τους ίδιους χρονισμούς δεν παίζουν. Ναι, εντάξει, μα γι' αυτό μπήκε και η γραμμή, για να μην υπάρχουν αυτές οι αμφιβολίες. Βέβαια. Να δούμε βέβαια τι θα πει και ο αρχιδιαιτητής μεθαύριο. Τις εξηγεί καλύτερα μετά. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και καλή συνέχεια και στην εκπομπή, παιδιά. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Πάμε. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Σωματάνη είμαι. Λοιπόν, μιλώντας για ΑΕΚ, να πω καταρχήν ότι τον Ενομπακάρη μην τον περιμένετε, παιδιά, γιατί δεν κάνει αυτός για το ρόστερ της ΑΕΚ. Δηλαδή αυτός δύσκολα θα παίξει και σε ομάδα Super League. Οι άλλες μεταγραφές, οι περισσότερες θα βγούνε. Και το άλλο για την ΑΕΚ, ακούγομαι έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το άλλο για την ΑΕΚ, η άποψή μου είναι ότι έπρεπε ο Λιβάγια να φύγει αυτή τη μεταγραφική περίοδο και να πάρεις με αυτά τα λεφτά δύο παίχτες, να αλλάξεις και τρόπο παιχνιδιού, καθυστερεί πάρα πολύ την ομάδα. Δεν ταιριάζει με το Μάνταλο μαζί στην ίδια εντεκάδα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι σας πάει πίσω αυτός ο παίκτης. Παρότι είναι μεγάλος παίκτης, είναι ένας παίκτης παίζει για τον εαυτό του. Δεν μπορείς να αλλάξεις τρόπο παιχνιδιού με το Λιβάγια μέσα. Αυτό για την ΑΕΚ. Για τον Ολυμπιακό, εγώ περίμενα να καταδικάσετε σήμερα την ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Γιατί και εσείς είστε δημοσιογράφοι, σας ακούει πολλοίς κόσμος, δεν πάει άλλο τοξικότητα από αυτή την ομάδα. Χαλάει το άθλημα αυτή η ομάδα. Δεν γίνεται να μου βγάλεις ανακοίνωση σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ πήρε κόκκινη σήμερα. Το μαρκάρισμα του Καμαρά δεν ήταν για κόκκινη. Το έχετε δει το μαρκάρισμα του Καμαρά που πήρε κίτρινη. Δεν το έχω δει. Γενικά το παιχνίδι είχε... Ωραία. Για μένα όσο μπορούσα να το βλέπω, γιατί δεν βλέπα και το τελικό και τα λοιπά, όσο μπορούσα να το βλέπω, είχε κάποια μαρκάρισματα τα οποία... Ξέρεις, αλλού μπορούσε να δώσει και κάτι περισσότερο. Ωραία, ας μιλήσουν και άλλοι λοιπόν, να πούνε για το μαρκάρισμα του Καμαρά που είναι απευθείας κόκκινη. Προφανώς δεν θα το προσέξατε, είναι γκαραντή η φάση. Λοιπόν, έχει ακυρωθεί γκολ σωστά, φάουλ επιθετικό των Ιωαννίνων. Δεν ξέρω αν θα το δένε. Και ας πούμε, μπορεί να σου πει ο Ολυμπιακός δύο φάσεις μετά, έχει γίνει περίπου ίδιο μαρκάρισμα, δεν έβγαλε πάλι κάρτα. Ναι, σε γενικές γραμμές το ίδιο της ήταν 50-50. Και μου βγάζει αυτή την ανακοίνωση πάλι τα ίδια θα έχουμε τα περσινά. Να επηρεάσουν τους διαιτητές. Λίγος έχει βοηθήσει ο Φαβγενάκης.
Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό. Ελπίζω να μην βγει κανένας φίλος του Ολυμπιακού να υιοθετήσει την ανακοίνωση. Λοιπόν, και να πω τώρα για τον Παναθηναϊκό. Και να πούμε, να τα ξαναπούμε, μάλλον να τα ξαναθυμηθούμε. Λοιπόν, ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι αποστασιοποιημένος από την ομάδα, διότι γνωρίζει ότι την ομάδα την έχει ο Βαρδινογιάννης, έχει βάλει μπροστά τον Αλαφούζο για να ρεζιλεύει την ομάδα και να την έχει σε μια μέτρια κατάσταση. Λοιπόν, εμείς θυμόμαστε πολύ καλά τον Τζάκα και τον Πρίγκιπα που πεζότανε το σενάριο αυτό ένα χρόνο και το αφήνανε εκεί στη διοίκηση του Παναθηναϊκού να παίζεται αυτό το σενάριο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν ο Παναθηναϊκός έφτιαξε ομάδα, πήγε να φτιάξει ομάδα με τον Ουζουνίδη, κατευθείαν τη διαλύσαμε. Πήγε να φτιάξει ομάδα με τον Δόνη, την ξαναδιαλύσαμε. Λοιπόν, οπότε είναι και τα τρία αυτά κινήσεις δόλου. Τις μετοχές τις πήρε ο Αλαφούζος από τον Βαρδινογιάννη. Και αυτός είναι ο λόγος που είμαστε αποστασιοποιημένοι. Και το μόνο που περιμένουμε είναι κάποια στιγμή να την πάρει, να αφήσουν μάλλον να την πάρει η ομάδα καταρχήν στα αθηναϊκά χέρια. Λοιπόν, όσο για αυτούς που λένε ότι έφυγε ο Γιαννακόπουλος, δεν έχει φύγει ο Γιαννακόπουλος φυσικά. Ο Γιαννακόπουλος έχει κάνει στην άκρη για να κάνει οικονομία στο μπάσκετ και πολύ σωστά κάνει, δεν μπορείς να πάρεις Ευρωλίγκα. Έχει κάνει προς το παρόν στην άκρη, ο Ολυμπιακός δεν βρίσκεται στην Α' Εθνική, το πρωτάθλημα θέλουμε. Κάνει οικονομία πολύ σωστά, πιθανό να μην έχει τα χρήματα που είχε γιατί μπορεί να μην συμμετέχουν οι άλλοι μέτοχοι της VNX, δεν το ξέρω καλά. Και ζητάει για να πάρει την ομάδα του ποδοσφαίρου, ζητάει από την πολιτεία ή από τον Μπακογιάννη όρους ευνοϊκούς προς τον Παναθηναϊκό όπως είχαν και η ΑΚ και ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, ο Γιαννακόπουλος είναι πολύ πιο εύκολο να πάρει την ομάδα όταν η ομάδα θα έχει εμπορικές χρήσεις. Αυτός ο δήμαρχος λοιπόν ο Μπακογιάννης που δεν πρέπει να ξαναπάρει Παναθηναϊκό ψήφο ποτέ, αυτό το κόμμα και αυτός ο δήμαρχος, μας έλεγε λοιπόν μέσα στο καλοκαίρι ότι εγώ θέλω να σας πω, λέει, χειροπιαστά πράγματα και δεν θέλω να λέω λόγια του αέρα και θα σας απαντήσω μέχρι τον Αύγουστο. Ήρθε ο Αύγουστος, το κάναμε γαργάρα, βρήκε μια άλλη δικαιολογία, πάμε πιο πίσω. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση ο Μπακογιάννης θα βάλει την ταφόπλακα του Παναθηναϊκού στη συμφωνία αυτή που θα έρθει. Θα είναι η ταφόπλακα, δεν θα συμφέρει τον Παναθηναϊκό. Τα πράγματα πρέπει να γίνουν περίπου όπως θα είπε ο Γιαννακόπουλος. Αν δεν έχουμε εμπορικές χρήσεις και αν το γήπεδο δεν είναι του Παναθηναϊκού, δεν συμφέρει τον Παναθηναϊκό. Θα είναι δύσκολο να μπει ένας επιχειρηματίας να τον πάρει. Λοιπόν, αυτά ήταν να πω. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Έλα, Χιλιά. Γεια σου, Χιλιά. Καλησπέρα. Γεια σου. Δηλαδή, το γήπεδο θα είναι αυτού που θα το χτίσει, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει τον Μπακογιάννη. Ο Μπακογιάννης, συγγνώμη τώρα παρένθεση εντελώς, αλλά είναι μια παράλογη κουβέντα. Επειδή είπε ο φίλος ότι με ευνοϊκούς όλους που χτίστηκε το γήπεδο της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Πρώτα απ' όλα το γήπεδο του Ολυμπιακού δεν είναι του Ολυμπιακού. Έχει ένα παραχωρητήριο, ας πούμε, για κάποια 49 χρόνια με έσοδα. Και το γήπεδο της ΑΕΚ το χτίζει με ίδιο όφελος, με ίδια κεφάλαια, με όφελος 20 εκατομμύρια από την περιφέρεια που δεν βγήκανε κιόλας τα 20 εκατομμύρια, τα 11-12 έχουν βγει. Καλά, ας γίνει γήπεδο, γιατί το ακούμε το γήπεδο και το λέμε. Όμως γίνονται, λέγονται κάποια πράγματα. Ακούνε τώρα το φίλο, ας πούμε, φίλοι του Παναθηναϊκού και βγαίνουν στα μπορεί να βγουν οι άνθρωποι στα κλαριά, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι, ας πούμε, να... Και εγώ τυχαία τα ξέρω ή ασχολούμαι λίγο περισσότερο. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, δηλαδή, αν αύριο, ας πούμε, ζητήσει ο Παναθηναϊκός το χώρο του Βοτανικού, για μένα μακάρι να γίνει, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και πρέπει να διευκολυνθεί ο Παναθηναϊκός, δηλαδή αποφασιστικά μάλιστα. Αλλά δεν είναι η ίδια μια περίπτωση με την άλλη. Το να ζητήσει το χώρο και πει βάζω εγώ τα χρήματα να χτίσω το γήπεδο, ναι, ασφαλώς. Το να είχε το χώρο και να έλεγε, ξέρω εγώ, βοηθήστε με κι εσείς να βάλετε μου ένα ποσό να φτιάξω το γήπεδο, επίσης ασφαλώς. Εδώ πέρα όμως θέλει και χώρο και κτίσμα. Μην είναι το ίδιο πράγμα. Θέλει πολλά λεφτά βασικά. Από πολλές πηγές. Από πολλές πηγές.
Για να φτάσει στα 150-200 είναι πολλά. Ωραία, πρέπει να πολύ. Βρίσκεται κάποιος από τα 150 που λες, βάλει κάποιος τα 100. Δεν είναι ένας, δεν είναι ένας. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολλές φυγές. Οι 10 ιδιώτες, ρε Σινίκο, βάλει τα 100 και ζητήσουν από την πολιτεία, εγώ δεν θα σου πω τα 20 που πήρε η 13, ζητήσουν 50. Και δεν τους θα δώσει, δικαιούται ο φίλος ο προηγούμενος να πει αυτό που λέει. Αλλά δυστυχώς αυτό που λέει είναι κενό γράμμα αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σήμερα εγώ εκνευρίστηκα πάρα πολύ από το παιχνίδι, ούτε στην κόκκινη του Μάνταλο εκνευρίστηκα, ούτε καν στον γκολ που φάγαμε εκνευρίστηκα. Εκνευρίστηκα και σε αυτά, αλλά εκεί πέρα που ειλικρινά μαύρησα ήταν με το Λιβάη. Εάν αυτός ο παίχτης ήταν μέσα, τουλάχιστον όπως είδα εγώ το παιχνίδι σήμερα, ήτανε, έμεινε μέσα και δεν είχε αυτή την ατυχία, ας πούμε, που την καταραμένη στιγμή θα πω εγώ έτσι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα έφευγε με 2-3 γκολ από εκεί. Ναι, okay. Γιατί εκνευρίστηκες όμως? Εκνευρίστηκα γιατί αυτό που μας βρήκε, ρε Σικώστα. Και βρήκε το παιδί. Εγώ γιατί πιστεύω, ας πούμε, ότι... χρησιμοποιείτε άλλη... Ναι, ναι, με συγχωρείς. Τέλος πάντων, εκνευρίστηκα, ναι, πραγματικά. Δηλαδή, στεναχωρήθηκα. Κοπανήθηκα, στεναχωρήθηκα. Ακριβώς. Ούτε στον γκολ, ειλικρινά, ούτε και γκολ να τρώγαμε, άμα είχα το Λιβάη μέσα θα έβαζα 3. Έτσι νιώθω. Ειλικρινά στο λέω. Δηλαδή αυτό το παιδί, παιχνίδι με παιχνίδι, μου δείχνε ότι ενσωματώνεται ακόμα καλύτερα. Σήμερα ήταν καταπληκτικός 15 λεπτά που έπαιξε. Η ΑΕΚ, για μένα καταπληκτικός, έτσι όπως τουλάχιστον εγώ καταλαβαίνω τον ποδόσφαιρο. Είναι ΑΕΚ, άλλη ομάδα η ΑΕΚ με το κάθε. Ακριβώς, είναι πραγματικά ωραία άλλη το ομάδα. Είναι άλλη ομάδα. Και λέω, Παναγία, βοηθά σκέψου, γιατί ο Κώστας ο Μιαούλης νομίζω το είπε τις προάλλες. Δεν θυμάμαι κάποια στιγμή, πρέπει να τον άκουσα, αν δεν κάνω λάθος. Ότι κοίτα να δεις, ας πούμε, πώς ανταποκρίνεται και τον μπακ που είναι πίσω από τον Λιβάη. Θες, το συζητούσαμε πάλι με τον Τάσο. Μπράβο, μπράβο. Πώς ανταποκρίνεται τον μπακ. Αυτό που λέγαμε για τον μπακάκι. Βάλ τον μπακάκι μπροστά του στον μπακάκι. Βάλ το ένα μπακ όπως έχει στην Εθνική το Λιμνιό και θα δεις άλλο μπακάκι. Θα δεις άλλο μπακάκι. Γιατί λέμε ότι στην Εθνική παίζει ο μπακάκι μπάλα. Τι έγινε, τρώει καμιά ένεση, μεταμορφώνεται, τι κάνει δηλαδή. Τίποτα δεν κάνει. Έχει ένα μπροστά του ένα Χριστιανό που μπορεί να παίξει μπάλα. Το ίδιο θα συμβεί αριστερά είτε με τον Λόπες, καλά για τον Ισούα. Δεν έχω και μεγάλες αυτές λόγω της μούρλιας που κουβάλα, αλλά εντάξει. Μπορεί και ο Ισούα. Και λέω μακάρι να ναι, έχω μπορεί και ο Ισούα. Έτσι ωραία. Μπορεί και ο Ισούα, ναι ρε φίλε. Δεν ξέρω, έχεις τρέλα με την τρέλα του. Εμείς έχουμε δει τον Χριστάρα τον Αρδίζογλου τώρα, ξέρεις. Εντάξει, αυτός είναι άλλο. Αυτός είναι... Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ο Χριστάρας ήταν τρελός, ρε παιδί μου. Αυτός ναι, είναι ναι. Στα όρια του ψυχοπαθή. Ναι, ναι. Δεν έχει καλά και ο Χριστάρας. Τι θα πει τώρα ο Ιωνισούα. Τι να πει ο Ιωνισούα μπροστά στον Χρήστο, ρε εσύ. Ναι, σε... Τι να πει να πούμε που μου έκανε με τον Όφη στη Φιλαδέλφια. Πήγε να μπει, έφαγε κόκκινη και πήγαινε γύρω-γύρω να μπει στο γήπεδο και τον κυνηγάκαν τα μπολμπόι, ρε εσύ. Τι να μου πει. Ήταν από... Εδώ έφαγε κόκκινη για διαμαρτυρία σε παιχνίδι που νικάγαμε 7-2. Τι να μου πει και μου έκανε και η τρέλα του κορυφώθηκε σε ένα που μου έκανε τέλος πάντων καλή του ώρα που μου έκανε σε μια γιορτή παλεμάχων. Άσε με. Πήγα να με ανοίξω να θαυτώ μέσα. Ανοίξε για να... Άστο, άστο. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι επίσης κάτι που ακούγεται για το Μάνταλο. Έλεος ρε παιδί μου. Είναι ο πιο κομβικός παίχτης της ΑΕΚ. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό ρε παιδιά. Εμένα δεν με τσάντησε σήμερα με αυτό που έκανε. Εμένα δεν με τσάντησε. Δεν είναι φυσιολογικό να μην σε τσάντησε. Εννοείται ρε Σικώστα. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα, το σταύρωμα που κάνουμε αναλόγως με τα αποτελέσματα. Ρε παιδί μου, εγώ από τον κόσμο της ΑΕΚ, επειδή έχει δει μεγάλη μπάλα από την ΑΕΚ και επειδή είναι και διαφορετικός κόσμος και το ξέρετε και εσείς οι δύο, τουλάχιστον οι δύο Κώστηδες, έχω απέτηση ρε γάμο το κεράτο. Έχω απέτηση δηλαδή να σκεφτόμαστε το λίγο παραπέρα. Ο Πέτρος είναι σε μια φάση στην οποία καταρχήν κανένας παίκτης για μένα δεν είναι πάνω από την ομάδα. Τους αγαπάω όλους, δεν είναι κανείς πάνω από την ομάδα. Λοιπόν, είναι ο πιο κομβικός παίκτης στην ΑΕΚ. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί να πάρει την μπάλα από την περιοχή του και να την πάει στην άλλη περιοχή. Αυτό ο μεγάλος παιχταράς Λιβάγια δεν μπορεί να το κάνει. Εάν αύριο μου πατάγανε το λαιμό, εγώ τους θέλω και τους δύο. Αλλά
Και το λέω από καρδιάς. Μου πατάγαν όμως το λαιμό και μου λέγανε ρε φίλε θα καταστραφεί το σύμπαν. Πρέπει ένας από τους δύο να φύγει. Θα έλεγα το Λιβάγια. Ναι. Σας μιλάω έντοιμα. Γιατί και εγώ, σε πιστεύω. Και εγώ για το Λιβάγια δεν είπα πριν από λίγο. Όχι, δεν το λέω επειδή έχει νεύρα. Ρε, στην καλύτερη τους φάση να είναι και δύο. Το Λιβάγια θα έλεγα. Για την οικονομία του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Της ομάδας τέλος πάντων. Και θα έλεγα, βάλε μου τον Πέτρο εκεί πέρα πίσω από τον οποιοδήποτε σεντερφόρ που η ΑΕΚ δόξα τω Θεώ αυτή την περίοδο, δηλαδή από τότε που ανέλαβε ο Μελισσανίδης, δηλαδή που ανέβηκε ξανά και λοιπά, έχει πολύ καλά σεντερφόρ. Mm. Πολύ καλά σεντερφόρ. Και φυσικά έχει το μόνιμό της πρόβλημα. Τους ακραίους. Τα εξτρέμ, τους ακραίους μεσοεπιθετικούς, την τριάδα πίσω από τον επιθετικό, όπως θέλετε πες, τις δύο άκρες. Έχει πρόβλημα. Είτε συγκλίνουν προς τα μέσα, είτε παίζουν στη γραμμή, είτε αυτό, έχει πρόβλημα εκεί πέρα. Σε αυτούς τους δύο χριστιανούς. Τον έναν τον βρήκαμε. Χριστιανός, μουσουλμάνος, τέλος πάντων δεν είναι. Τους βρήκαμε. Τον έναν. Θέλω άλλον έναν από εκεί. Άλλον έναν από εκεί. Και να πω και κάτι τελευταίο για, για τους φίλους μου. Για το φίλο μου που, από την Τρίπολη, το καλό παιδί, πώς το λέμε ρε φίλε. Φίλιππο. Το Φίλιππο, που είναι για καλό παιδί. Λοιπόν, φίλε μου, δεν υπάρχει η ΕΠΟ με το Ζεελίας. Ο Ζεελίας, ας πούμε αυτό που κάνει ο Μάνταλος, για να το καταλάβεις Φίλιππε, σήμερα, δεν θα σήκωνε, εφόσον έχει η ΑΕΚ τώρα τη διατησία, στα καλά χρόνια του Ολυμπιακού, δεν θα σήκωνε κόκκινη στο Μάνταλο απευθείας. Θα του δείχνε κίτρινη το πολύ. Αυτή είναι η διαφορά, Φίλιππε. Για να μην μπερδεύεσαι. Και μην εκνευρίζεσαι. Λοιπόν, είναι σαν να... Δεν είναι όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού, έτσι. Απλά υπάρχει μια γενιά η οποία είναι τελευταία, έχει αδρωθεί με κόκαλη και μαρινάκι τώρα, η οποία έχει συνηθίσει αυτό. Οτιδήποτε άλλο της φαίνεται παράξενο. Παράξενο, σου λέει παράδοξο. Τι να κάνουμε, δεν είναι όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού, έτσι. Ειδικά οι παλιοί Ολυμπιακοί ξέρουν οι άνθρωποι μπαλά. Ξέρουν και οι νέοι μπορεί να ξέρουν, αλλά καταλαβαίνουν αυτό που βλέπουν. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Απλά μην όμως οι ανακοινώσεις του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, οποιασδήποτε ομάδας, πρέπει να ικανοποιούν ένα καθεστώς. Το δικό τους κάθε φορά. Τι σημαίνει, ποιο είναι το καθεστώς αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να ικανοποιούμε το φίλο του Ολυμπιακού που αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Να πάμε με τα νερά του, να του δώσουμε λίγο μια προοπτική. Ποια είναι η προοπτική, ότι μας κυνηγάνε. Απλό είναι. Εμείς πρέπει να, να τσιμπάμε και να παράγουμε. Και πολύ περισσότερο οι αρχιδιαιτητές κλπ. Ας πάει ο Κλάτεμπερκ μεθαύριο να παραιτηθεί. Φαντάζομαι ότι ξύνεται αυτή τη στιγμή και ετοιμάζεται για μπάνιο. Αν δεν έχει πέσει, αν κοιμηθεί ο άνθρωπος. Ναι, θα έχει πέσει για ύπνο. Μάλλον. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Άντε, να είσαι καλά. Εντάξει, παιδιά. Άντε μου για χαρά. Πάμε στο τελευταίο time out πριν τη λήξη. Πάμε τελική ευθεία 23 λεπτά πριν τις 2. Κώστας Μιαόλης, Νίκος Παντιάκης, Κώστας και Τζόγλου μαζί σας. Και πάμε κατευθείαν στον επόμενο, αν υπάρχει. Υπάρχει. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Οικονομάκος. Γεια σας κύριε Οικονομάκο, τι κάνετε? Τι γίνεται Κώστα? Μια χαρά εσείς. Η Bayern τη Χέρτα Βερολίνου 4-3. 4-3. Το τέταρτο γκολ ο Λεβαντόφσκι με μπέναλτι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτό που θέλω να μου πεις είναι αν μου κάνανε πλάκα ότι η Λίβερπουλ έχασε 7-2. 7 έφαγε. Σοβαρά μιλάς? Τι λες ρε παιδί. Τρομερό. Εκεί είναι Αγγλία, τρώνε όλοι αυτά. Πράγματι το εγγλέζικο ποδόσφαιρο είναι το καλύτερο του κόσμου. Όντως. Δηλαδή και να μην έχω όρεξη για μπάλα, άμα έχει εγγλέζικο ποδόσφαιρο θα καθίσω να το παρακολουθήσω. Ο Ολυμπιακός ήρθε 1-1 στα Γιάννενα, μας απογοήτευσε. Τι να πει κανείς, είμαστε τρίτοι τώρα στη βαθμολογία. Πρώτος είναι ο Άρης, δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ πίσω από μας. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ φέτος θα είναι ανταγωνιστική με τον Ολυμπιακό, έτσι πιστεύω.
Πολιτικά δεν έχει σήμερα. Μάλιστα. Μόνο ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Γεια χαρά. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Ναι, σε λάβουμε. Ναι, ναι, σειρά μου, ναι. Ναι, ναι. Ναι, Νίκος Αγγής. Τι γίνεται. Ναι, Νίκο, να είσαι καλά. Περίμενα σήμερα κι εγώ μια θετική μέρα, θα τα λέγαμε έτσι ωραία, με χαμόγελο κι αυτά, και τελικά πάλι εκεί που έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό, σε λείπες. Λοιπόν, τι να ξεκινήσω από το μπάσκετ τώρα, από ποιο χάλι να ξεκινήσω, θέλω να διαλέξω ποιο, δηλαδή από το μπάσκετ, θα ξεκινήσω από εκεί πρώτον. Στο μπάσκετ αφήσαμε μια ομάδα που με ένα, δόξα δεν πιο χειρότερη ομάδα τώρα, δηλαδή αυτό το σύστημα που έπαιζε, τίποτα, δηλαδή μόνο τρίποντο, δόξα δεν τέτοιο πράγμα, ειδικά σε τελικό. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν μπάσκετ, μόνο ξέρουν να βαράνε τρίποντα. Τίποτα, ούτε να μπουν στην περιοχή, ούτε να κάνουν κάποια φάση ωραία, ούτε ένα με ένα, τίποτα. Τρίποντα. Αφήσαμε αυτή την ομάδα να μας κερδίσει. Λάγκφορντ απαράδεκτος, έτσι. Ο άνθρωπος πιστεύω ότι είναι πολύ παρτάκες γενικά, δηλαδή είναι το σύστημά του έτσι. Σε όλες τις φάσεις έπαιρνε την μπάλα, αυτό με νευρίαζε και δεν έκανε μια πάσα. Μια πάσα να δεις ότι είναι κάποιος δίπλα σου, ρε φίλε, ότι υπάρχει κι άλλος παίκτης. Δεν υπάρχει μόνο εσύ. Πάει, δηλαδή και σε κομβικά σημεία που έχουμε μείνει πίσω και χρειαζόμαστε πόντους, να πάει να βαράει μόνος εκεί, ρε φίλε. Αφού ήθελα, ρε φίλε, να γίνει κάτι, να βγει έξω, οι παίκτες που παίρνουν την μπάλα να μην του τη δίνουν. Δηλαδή, διαφωνείτε με αυτά που λέω, με αυτόν τον παίκτη? Εγώ δεν διαφωνώ. Πες μου, για ποιο λόγο? Εντάξει, και καταρχάς είναι σε μια μεγάλη ηλικία. Είπαμε, ρε παιδί μου, παιχτάρας, εντάξει, μεγάλος σκορέρ, αλλά ρε φίλε, δεν μπορείς τώρα να κάνεις αυτά που έκανες κάποια χρόνια. Πρέπει να παίζεις και λίγο ομαδικά. Δεν είδα τίποτα σε αυτό το πράγμα και γενικά και στον Παναθηναϊκό το έχει αυτό. Δεν λέω ότι το έχει μόνο στην ΑΕΚ. Τι να πω, ρε φίλε. Τώρα αυτός νομίζει ότι μπορεί να τα καταφέρει και μόνος του και μπορεί να έχει υψηλή αυτοπεποίθηση στο παιδί. Δεν ξέρω γιατί όμως το κάνει συνέχεια. Εμένα μου τη δίνεις απέξω. Εγώ θέλω να παίζεις για τη φανέλα, για την ΑΕΚ. Γι' αυτό σε πληρώνουμε, γι' αυτό είσαι εδώ και για πάρτι σου. Άμα είσαι για πάρτι σου, πήγαινε παίξε μόνο με κανένα. Πες μου για ποιο λόγο διαφωνείς. Για μην κρατάω κελάς. Μην τα λέω μόνος μου. Γιατί αυτός είναι ο Λάγκφορντ, έτσι παίζει πάντα. Από τότε που ξεκίνησε να. Που ήρθε στην Ευρώπη τουλάχιστον, στην Αμερική. Ωραία, τότε να μην παίζει στην ΑΕΚ. Εμείς έχουμε άλλο σύστημα και έχουμε άλλη λογική. Τι άμα θέλει να πάει. Αφού στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ τον έχει και είναι ο βασικός της παίχτης. Κοίτα, σε τέτοια μάτς όμως, σε τέτοια μάτς που είναι σημαντικά, ναι, και κυριεύεται εδώ πέρα ένα κύπελο, ναι, πρέπει να παίζει ομαδικά. Κατάλαβες. Και σε σημεία τι που χρειάζεται ομάδα αυστηρά πόντους. Όχι να μου παίζεις, λες και είναι το μάτς 60-30, τους κερδίζουμε και είναι χαλάρα και πας και βαράς ζωτάκια μόνος σου. Κάτσε, όταν έχουμε πίνει 5 και 10 πόντους, γιατί το έδωσε 5-10 πόντους και ο Λάγκφορντ συνέχεια και έβλεπε ότι δεν μπαίνει και ξαναπροσπαθούσε μόνος του, δώσε μια πάσα, ρε φίλε, να κάνεις μια ομαδική προσπάθεια να μπορέσουμε να το παλέψουμε. Αλλά αυτός εκεί το κουτούρο έπαιρνε και πήγαινε μόνος του συνέχεια. Εμένα μου τη δίνει αυτό το πράγμα. Εγώ τους χαίρομαι τους παίκτες. Πώς να σου το πω, ρε φίλε. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, ο προπονητής σήμερα δεν ξέρω που ήταν. Δεν μπήκε σε καμία φάση στη ροή του ματς. Δηλαδή έδινε time out όταν ήταν το match, είχε ξεφύγει. Δηλαδή αντί να δώσει εκεί που κεγότανε, που ερχότανε κοντά σε απόσταση, να μπορέσουμε λίγο να πάρουμε μια ανάσα και να μπορέσουμε να φέρουμε το match στα μέτρα μας. Δεν ξέρω. Έπρεπε να πάει 10-15 πόντους για να ξυπνήσει και ο προπόνητης. Δηλαδή έγιναν πάρα πολλά λάθη, έτσι. Από εκεί το χάσαμε. Και δεν το χάσαμε από αυτή την ομάδα τώρα. Αυτή η ομάδα απλά στην αρχή ήμασταν πιο καλοί και καταφέραμε και την μπλοκάραμε και μετά μόλις φάγαμε 1-2-3 τρίποντα χάθηκε η ομάδα. Τελείωσε, εξαφανίστηκε. Έφυγε από το γήπεδο, τίποτα. Δεν μπορούσε να βγάλει συνδυασμούς, δεν μπορούσε να σκοράρει. Λίγο Λοντζέσκι το πάλεψε στο τέλος. Να το φέρει το παιδί εκεί πέρα με τα τρίποντα που βάραγε. Γιατί και εμείς, να σου πω και σε Τζόγλου, μπήκαμε στο ρυθμό τους. Αυτό που κάναμε, βαράνε τρίποντα, μετά κουραστήκαμε και εμείς, λέμε δεν μπορούμε άλλο, βαράμε και εμείς τρίποντα. Αυτό ήταν το παιχνίδι προς το τέλος. Δηλαδή ποιος θα βάλει τα περισσότερα τρίποντα. Εγώ αυτό έβλεπα στο μάτι. Ειδικά στην τρίτη περίοδο και τέταρτη. Διαφωνείς μαζί μου, αυτό γινότανε. Εντάξει, τον πάμε παρακάτω. Κάτι άλλο. Ωραία, για το ποδόσφαιρο θέλω να πάω τώρα. Δεν ξέρω τι αντυχία είναι αυτό μας βαρέ. Πάλι τραυματισμός. Σημαντικού παίκτη τώρα που είχε μπει και για τα καλά στην ΑΕΚ. Άρχισε να δείχνει και τον πραγματικότητα. Αυτό τραυματίστηκε πάλι. Δεν ξέρω ποιος μας κατηγνιάζει κάθε χρόνο και μας συμβαίνουν
όλα αυτά. Ο Μάνταλος απαράδεκτος τώρα, τι πάει και κλωτσιά εκεί πέρα. Δηλαδή τώρα και το θεωρούμε και αρχηγό. Αυτή είναι η κλωτσιά τώρα επίπεδου γάμα εθνική. Τώρα δεν τα κάνεις αυτά. Έτσι, και αφήνεις και την ξεκρεμάς την ομάδα σου όταν έχεις φάει και γκολ και την αφήνεις έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται και με το Μάνταλο. Μακάρι να φύγει το παιδί, δεν μπορεί άλλο. Το βλέπουμε όλοι φωνάζουν εξίδες. Δεν του κάλασε ότι χάσαμε, του κάλασε ότι υπάρχει ο Μάνταλος. Δεν νομίζω ότι δεν το είδατε αυτό. Όλοι σήμερα με το Μάνταλο το έχουν βάλει, δεν το έχουν βάλει με την ομάδα που έχασε. Αλλά βλέπω παραμένει στην ομάδα. Δεν γίνεται κάτι να φύγει. Δυστυχώς χαλάει και όταν κερδίσαμε την πόλη, όταν βγήκε ο Μάνταλος έστρεψε το παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Κάθε φορά που ο Μάνταλος, και όταν ο Μάνταλος τότε τραυματίστηκε, και δεν λέω τέτοιο, στο πρωτάθλημα πάλι πήραμε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, δεν είναι αρχηγός, τελείωσε, πώς το λένε, πρέπει να φύγει. Δεν ξέρω γιατί δεν μιλάς, για ποιο λόγο, αλλά εγώ δεν τον θέλω αυτό στην ομάδα μου. Εντάξει, αγόρι μου. Έγινε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Γεια. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε Μαρκο. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Αλλιώς ονειρευόμαστε το σημερινό βράδυ, Κώστα. Αλλιώς ονειρευόμαστε το Ολυμπιακό που λέγε το σύνθημα. Τι λέγαμε μέχρι την Παρασκευή, κούπα και διπλό. Τώρα από αύριο όλοι εναντίον όλων. Ακόμα και κάτι φίλους που έχω στους οπαδούς της Λίβερπουλ. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, φίλε. Ε? Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, λέγαμε. Ναι, αλλά λέω, ξέρεις, με τον Ατρόμητο, ξέρεις, κάπου το φοβόμουν λίγο. Πέρα από την κακή παράδοση που έχουμε, ότι δεν περνάει χρονιά που να κάνεις, ρε παιδί μου. Λίγες χρόνια θυμάμαι να έχουμε κάνει δύο νίκες με τον Ατρόμητο. Ή να που χάναμε. Πέρυσι κάναμε δύο νίκες. Ε? Πέρυσι λέω κάναμε δύο νίκες. Πέρυσι ποτέ δεν πήραμε τίποτα. Αλλά λέω και. Λες να μας βγει γούρι, γιατί κάθε φορά που δεν κάνουμε δύο νίκες, κάτι παίρνουμε. Γιατί ας πούμε, θυμήθηκα έντονα την ενέργεια που είχε βγάλει η ΑΕΚ και την πολύ καλή απόδοση στο Κίεβο με τη Δυναμό και μετά. Παίξαμε με τον Ατρόμητο το 18 και σερνόμαστε. Ναι, σερνόμαστε, όντως. Ναι, κάπως έτσι και το σημερινό, πέρα από τα ατυχήματα, ρε παιδί μου, ξέρεις, ο τραυματισμός, το ότι δεν είχες εναλλακτικές, το ότι, ξέρω εγώ, Λιβάγια δεν είναι συγκεντρωμένος, περνάει ντεφορμάρισμα, τι να πω, ας πούμε, για το Λιβάγια. Πώς να αποδώσω ότι δεν παίζει καλά. Είναι ότι λόγω του συμβολέου του δεν είναι συγκεντρωμένος και είναι εκνευρισμένος. Ότι του Μάνταλο του ήρθαν, ας πούμε, είχε την ατυχία με το πέναλτι προχτές και σήμερα ίσως να ήταν ακόμα επηρεασμένος, εκνευρισμένος, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά μαζεύτηκαν όλα μαζί σήμερα. Εντάξει, κάπως με το Ατρόμητο το ψιλοφοβόμουν γενικά. Και κυρίως από την ενέργεια που είχε καταναλώσει η ΑΕΚ την Πέμπτη. Κάπως πήγε έτσι παράλληλα όπως πήγε με την Αμογγιέ. Τώρα από εκεί και πέρα. Εντάξει, 15 μέρες διακοπή, καλό είναι να ταξινομήσουμε τα πάντα, να ηρεμήσουμε. Κοίτα, το βασικό τώρα είναι ο τραυματισμός του Γκαρσία. Αυτό είναι αυτό. Που έχει. Ναι. Και όλοι αυτό σκέφτονται, ξέρεις. Με το μαχαίρι τι έγινε, αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Και δηλαδή, για ποιο λόγο δεν ήταν. Είπαν κάτι, ας πούμε, ότι ήταν και αυτό. Ένιωσα διαθεσία πριν το παιχνίδι και πήρε θέση τον Μπότο στην αποστολή. Α, μάλιστα. Και ο Λιβάγια, και ο Αλμπάνης. Ίωση. Ίωση, μάλιστα. Είδες. Δηλαδή, πολλά μαζί στο ίδιο παιχνίδι. Σήμερα θα ήταν η ευκαιρία του Αλμπάνη να παίξει. Ναι, ναι. Και το γήπεδο τον πάει αυτό. Τον πάει και πολλές ατυχίες στο ίδιο παιχνίδι. Άρα, βέβαια, δεν θέλω να δικαιολογήσω την ήττα με αυτό που έγινε έτσι. Γιατί ουσιαστικά δεν κάναμε έτσι πολλές ευκαιρίες. Δεν πατήσαμε πέρα προς το τέλος κάπως, ας πούμε. Που ζωρίσαμε τα πράγματα, δεν ξέρω, η ΑΕΚ ήταν χλωμή, είχε αδειάσει. Ουσιαστικά η ΑΕΚ είχε αδειάσει. Εντάξει, εγώ είδα προσπάθεια πάντως στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπάθεια έγινε, αλλά ξέρεις, γενικά ήταν όλη η ομάδα λίγο χλωμή, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το σπίρτο που θα περίμενες, που έγινε ας πούμε με τη Σεργάλ, δεύτερο ημίχρονο, με τον Πανετολικό, δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήταν ίδιες συνθήκες, ήταν 10 παίχτες καταρχάς. Χάνεις ένα 0 και μένεις με 10. Δηλαδή. Ναι, αυτό δηλαδή ήταν. Συν η κούραση που όταν είσαι με 10, αναγκαστικά κουράζεσαι περισσότερο.
Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Τώρα και έγινε και αυτό και με το Μάνταλο, ξέρεις, όλα μαζί. Τέλος ας ήταν το τελευταίο που λένε και να ηρεμήσουμε. Μετά από 15 μέρες δεν παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Μία Κυριακή είναι διακοπή ή δύο. Μία. Μία. Κάπως σίγουρα δεν θα παίξει ο Μάνταλος, Λιβάη με τραυματισμό που έχει δύσκολα. Ναι, δύσκολα και αυτό. Πολύ αλλά... δύσκολα. Όχι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ναι, ναι. Πόσα εκτίμηση υπάρχει για χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει, αλλά φοβούνται την Τρίτη. Την Τρίτη θα κάνει εξετάσεις. Την Τρίτη. Οπότε δεν είναι θλάση. Οπότε ζήτημα αν παίξει με την Πράγκα, παράδειγμα. Τέλος πάντων. Να δούμε, παιδιά, εντάξει. Τι να κάνουμε, μας ήρθα λίγο ανάποδα σήμερα, αλλά αύριο γενικά όμως θα είμαστε όλοι εναντίον όλων. Ακόμα και οι οπαδοί της Λίβερπουλ και της Μάντσεστερ. Εντάξει. Τα κρύβω, δεν ξέρεις. Είναι κάπως αυτό. Οι μόνοι, ας πούμε, που θέλουν κάπως να ταράξουν τα νερά κάνοντας τους αδικημένους από την παγκοσμιοποίηση είναι οι Ολυμπιακοί. Γιατί τα είχαν βάλει, ας πούμε, και με το διαιτητή με τη Γουλτς, θα βάζουν τώρα και ΕΔΕΣ. Γενικά, ας πούμε, είναι η παγκοσμίως διοκόμενη ομάδα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Υπάρχει αυτό. Λοιπόν, άντε καληνύχτα. Να κάνουμε, τουλάχιστον να πάρουμε μια χαρά από τους Lakers, γιατί αν δεν πάει ο Κεντράκης δεν παίζουν για τους Χίτ, οπότε πάμε για 3-0 σήμερα. Εμείς οι λιμνάνθρωποι. Πάμε παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μαζί μιλάμε. Ναι. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά είσαι. Καλά είμαι, εσύ. Μια χαρά. Μπράβο. Μετά το παιχνίδι με τη Wolfsburg που έχει πάρει 3 Champions League. Πότε. Έτσι. Πότε έχει πάρει 3 Champions League η Wolfsburg. Γι' αυτό λέω, Μαδάρα. Με το κόλλο εκεί του Ασαριφάτ. Λες αυτό, ναι. Ναι, έτσι. Άκουγα τη μετάδοση από το Σπίγκερ. Mm. Που είχε ξεναριγιαστεί σήμερα με τον Γούτα που το βάλε το μικρόφωνο. Κλείστανα, ρε, το νούμερο. Ραδιάτικα. Πάμε παρακάτω. Άκουγα τη μετάδοση από το Σπίγκερ και είχε ξεναριγιαστεί. Από το Σπίγκερ ήθελε να μπει και είπε από Σπίγκερ. Πάμε. Εσείς ο Σπίγκερ. Ή ο Σπίγκελ. Έλα, πάμε παρακάτω. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Πρώτη φορά καλό. Αεξής, Παναγιώτης. Καλά, Παναγιώτης. Καλά κι εγώ. Θα ήθελα λίγο να κάνουμε διάλογο. Δεν ήθελα να συμμετέχετε και στη συζήτηση. Και δεν θα ήθελα να κάνω μόνο λόγος αυτά που θα πω. Και δεν παίρνω τρατισμένος. Καταρχήν βλέπω την ΑΕΚ από το 90, έτσι. Λόγω ηλικίας. Είμαι μετά στους 40. Θέλω να πω λίγο δύο πράγματα γρήγορα για τον μπάσκετ. Όπως του πήρε ταυτότητα ο γιατριάς με τον Προμηθέα. Καλά, δεν γίνεται παιδιά να τρώμε. Δεν του πήρε καμία ταυτότητα. Πήρε ταυτότητα. Καλά, στο τελικό ήταν με 6 παίκτες τον διέλυσε τώρα. Τι ταυτότητα πήρε. Γιατί στο λέω αυτό. Φίλε, στο τελικό κυπέλου που έπαιξε με 6 παίκτες. Και του πήρε την ταυτότητα και την πριζόλα ο Παπαθεοδόρου. Κώστα, αυτό ήταν ένα φιλικό τουρνουά, ήταν αδελφέ. Ναι. Δεν γίνεται να τρώσει. Για σήμερα μπορεί να πει ό,τι θε. Αλλά τώρα όχι ότι του πήρε ταυτότητα. Μιλάμε ότι ήταν κανονικό φιλικό τουρνουά. Μην συγκρίνουμε τώρα του πήρε ταυτότητα ο γιατρά τώρα. Ούτε ο ίδιο δεν το πω γιατρά. Έλεος κάπου. Ωραία. Γίνεται να τρώσει 17 τρίποντα από τον Προμηθέα και σήμερα. Σου λέω και πάλι, αυτό το παιχνίδι ήταν φιλικό. Ήμουνα μέσα στο παιχνίδι, ωραία. Το είδα. Φιλικό, ωραία, το δέχομαι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γίνεται να παίζει ο Ράιτ με τον Λάκφορντ μαζί στην ίδια πεντάδα. Μπασκετάκι ξέρει, έτσι. Δεν ξέρω, ρε φίλε μπάσκετ, αλλά. Όταν όλα πάνε στραβά, δοκιμάζεις ό,τι έχεις. Δεν το βλέπουμε δηλαδή ότι αυτοί οι δύο δεν μπορούν να παίξουν μαζί και μαρκάρουν με τα μάτια. Φίλε, δεν παίζανε μαζί όταν πήρε τη διαφορά η Μπουργός. Παίξανε ένα διάστημα μικρό μαζί, μήπως και γύρισε στο παιχνίδι. Και ο Λοτζέσκι και αυτός μαζί. Και οι τρεις. Να μην υπάρχει πουθενά περιφερειακή άμυνα στην ΑΕΚ. Τι τραβάμε. Ρε αδελφέ, δεν παίζανε μαζί. Ωραία, το δέχομαι και αυτό. Παίξανε, σου λέω, για πολύ λίγο μαζί, μήπως και ξέρεις, επειδή είναι σκόρερ, μήπως μπήκαν ατρίποτα αυτά και γυρίσει λίγο το μάτς, με μειωθεί διαφορά. Τέλος πάντων, εντάξει, εμένα είναι η γνώμη μου, δεν υπάρχει προπονητής. Το παιχνίδι δεν γύρισε από αυτούς. Ειλικρινά λυπάμαι εκείνο τον άνθρωπο, τον Αγγελόπουλο, που ρίχνει σε ένα βαρέλι λεφτά. Έχει μαζέψει εκεί η ΑΕΚ όλες τις γεροντάρες. Δεν βαρέθηκε ρε φίλε να λέει συνέχεια ότι ρίχνει σε ένα βαρέλι λεφτά. Εντάξει, μια χαρά έχει πάει. Μα αυτό συμβαίνει, ρε Κώστα. Έχει πάρει τρεις τίτλους.
Έχασε και ένα σήμερα. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, εσένα θα αρέσει αυτή η ομάδα με 35 χρόνων όλους μέσα όρο. Φίλε, αυτοί που χάσαμε, ξέρεις πόσοι. Αυτοί που μας διαλύσανε, ξέρεις πόσοι είναι. Πόσο χρόνο είναι. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Άμα δεν ξέρεις, τότε τι μου λες ιστορίες. Ο Κούκας μου έχει βάλει τα 5 τρίποντα σερί. Είναι 38 χρονών. 38. Ο άλλος 33 και άλλος 34. Οι τρεις παίκτες, οι πιο ας πούμε. Οπότε το θεωρείς φυσιολογικό να έχουμε 10 παίκτες κοντά στα 35. Άμα παίζουν καλά, ας έχουμε και 20. Okay, εντάξει. Δηλαδή, ο Σπανούλης που είναι 38, δηλαδή δεν είναι καλός. Να βλέπεις αυτή την εικόνα πλέον του Ζήση. Όταν λες πλέον, τι εννοείς, ρε φίλε, συγγνώμη. Γιατί. Τι εννοείς, όταν λες πλέον. Μα δεν είναι εικόνα του Ζήση αυτή τώρα. Δηλαδή. Εμένα δεν μ' αρέσει να το βλέπω. Ήταν κανείς σήμερα καλός, ας πούμε, και σε χάλασε ένα Ζήσης. Όχι, γενικά μιλάω για το Ζήση, γιατί ξέρεις την αγαπητή μου. Δηλαδή, πού το είδες το Ζήση και δεν σου άρεσε η εικόνα του. Τέλος πάντων, τι να σου πω. Εγώ θεωρώ πλέον ότι είναι ένας παλέμαχος παίκτης. Τι να πω, πραγματικά. Εντάξει, ρε φίλε. Οκ, άμα το θεωρείς εσύ. Έτσι θεωρώ εγώ. Και δεν μ' αρέσει να το βλέπω το Ζήση για αυτά που μας έχει δώσει. Να το βλέπω αυτήν την εικόνα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στην μπάλα. Να σας ρωτήσω κάτι. Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά θέλω να μου απαντήσετε. Μπορείτε να μου πείτε ποιος παίκτης της ΑΕΚ από αυτήν την ομάδα θα παίζει την ομάδα του 92-95. Ένα. Ξέρω εγώ, 5-6 σίγουρα. Θέλω να πείτε ένα. Ρε αδερφέ, δεν συγκρίνονται. Μα 5-6 θα παίζα σίγουρα. Εδώ έπαιζε ο Βάιος Καραγιάννης και ο Μαρκός Παπαδόπουλος. Πες μου ένα σε μια θέση. Μα μια ερώτηση έκανε, ειλικρινά. Σου λέω, στην ομάδα τότε παίζανε παίχτες όπως ο Κοπιτσής που είχε μείνει ελεύθερος από τον Πανιόνιο, ο Βάιος Καραγιάννης, ο Μανώλης Παπαδόπουλος. Δηλαδή ο Χάρης Κοπιτσής εσένα δεν σ' άρεσε. Ο και σ' αρέσει ο Παολίνιο. Είχε πολλούς. Σ' αρέσει ο Παολίνιο. Και δεν σ' αρέσει ο Χάρης Κομπιτσής. Όχι, πολύ περισσότερο μ' αρέσει ο Χάρης Κομπιτσής από τον Παολίνιο. Δηλαδή τώρα μου σχολείς τον Κομπιτσή. Φίλε μου, δεν είπα ότι δεν είναι καλός παίξει ο Κομπιτσής. Είπα ότι ο Κομπιτσής έμεινε ελεύθερος από τον Πανιόνιο και ήρθε στην ΑΕΚ και έπαιξε σούπερ. Όπως και ο Βάιος έπαιξε σούπερ που τον πήρε από τον ΑΟ Καρδίτσας. Ο Βάιος λοιπόν σε εκείνη την ομάδα. Άσε να τελειώσω. Γιατί με ρώτησε κάτι. Σε εκείνη την ομάδα λοιπόν. Που κένταγε, αν αυτοί οι παίχτες μπαίνανε μέσα, θα παίζανε άνετα. Πολλοί από τους σημερινούς παίχτες. Άνετα. Κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα με τον Πέτρο Μάνταλο μέχρι πού θα πάει, ρε Σίκωστα. Μέχρι πού θα πάει. Τι εννοείς που θα πάει, δηλαδή. Απαντήστε μου. Σε ικανοποιεί να το βλέπεις σαν αρχηγό της ΑΕΚ εσύ αυτόν τον άνθρωπο. Με αυτά που έχεις ζήσει εσύ. Κοίτα να δεις, αφού όλοι που είναι στην ομάδα τον θέλουν αρχηγό, εγώ τι να κάνω δηλαδή, τι πρέπει... Σας ρωτάω, σας ικανοποιείς, δηλαδή μία με τον Άρη, μία με τον άλλον, φίλε, μία με τον παράλλο. Τους αρχηγούς τους ορίζουν οι ομάδες, ναι, και οι συμπαίχτες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξηγηθεί, λέει, ρε παιδιά, λέει, δεν ορίζει ο Μελισσάνης ότι θα είναι αρχηγός ο Μάνταλος. Εγώ πιστεύω, ρε παιδιά, πραγματικά ότι ο Μάνταλος παίζει με το Λίμι Λιθανίδη. Επειδή μου έρχεται το ίδιο μήνυμα στο Facebook, ξαναλέμε ότι οι αρχηγοί ψηφίζονται από τους παίχτες. Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά ο Μάνταλος. Δεν είναι ο Μάνταλος, δεν γίνεται καν διαδικασία. Ναι, εντάξει, λέω ότι γίνεται συνήθως στις ομάδες. Ωραία, πιστεύω ότι μπορεί να παίξει ο Μάνταλος με το Ζήμι τον Μάρκο Λιβάκια στην ίδια δεκάδα μαζί. Δεν βλέπετε δηλαδή εσείς ότι δεν γίνεται αυτοί οι δύο άνθρωποι να παίζουν μαζί. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω, όχι. Δηλαδή, ή αυτό που επικοινωνεί στον κόσμο, εσύ ας πούμε και μέσα από το ΑΕΚ 365, να λες ότι υπάρχει εξτρέμ αριστερό Λιβάγια. Δεν είναι εξτρέμ, φιλέ. Ναι, μα και να λες ότι είναι καλά εκεί που παίζει ο Λιβάγια. Και το έχεις πει, ότι παίζει καλά εκεί. Όχι, το έχω πει και το ξαναλέω και τώρα. Την πέρσι έκανε σούπερ χρονιά. Παίζοντας αριστερά. Ενώ και σήμερα το είδαμε ότι με το που πέρασε πίσω από τον επιθετικό ο Μάρκο, είδαμε άλλη ΑΕΚ κατευθείαν. Πού την είδες? Εκεί που είναι δηλαδή θέση του Μάνταλου. Τι λες, ρε φιλέ, τι λες τώρα. Καλώς ο Μάνταλος, δηλαδή, ο Μάνταλος όταν παίζει αριστερά ο Λιβάγια, κορί μου, παίζει 4-3-3 η ομάδα. Ο Μάνταλος παίζει αριστερά. Ναι, γι' αυτό λέω ότι δεν θα έπρεπε να κάτσει ο Μάνταλος στον πάγκο και να πάει ο Λιβάγια στη θέση του. Μα δεν παίζει. Μήπως θα έπρεπε να γίνει αυτό. Μου, παρακολούθαμε λίγο, σε παρακαλώ, για να καταλάβεις και τι γίνεται. Στο 4-3-3 ο Μάνταλος παίζει αριστερό εσωτερικό χαφ. Και αριστερά στην πλευρά παίζει, πιο αριστερά και συγκλίνοντας προς τα μέσα παίζει ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια δεν μπορεί ούτε για αστείο να παίξει εκεί που παίζει ο Μάνταλος. Στο 4-3-3. Ούτε για αστείο. Στο 4-3-3, ναι. Συμφωνώ. Στο 4-3-3, ναι. Αλλά γενικά μιλάω, γενικά. Δεν το βλέπετε ότι ο ένας μαζί με τον άλλο δεν χωράνε, ο ένας κουτουλάει πάνω στον άλλο συνέχεια. Δεν το βλέπω. Και οι δύο στον μπάλα. Όχι, εγώ τους βλέπω και συνδυάζονται και πολύ καλά. Τι να πω, είναι και πολύ φίλοι, δηλαδή, και έχουν πολύ καλή επαφή μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, ειλικρινά, εγώ έχω δει άλλα πράγματα από την ΑΕΚ.
Βλέπω μία άλλη ΑΕΚ, δηλαδή βλέπω παιδιά τώρα σαν τους Βάνα που δεν θα περνούσαν ούτε έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Φίλε μου, δηλαδή, σου, το... σου είπα και πάλι, σου απάντησα και πριν. Περάσανε άλλοι που, δεν θα, που έτσι θα λέγαμε, δε, ότι αποκλείεται να περάσουν έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Και περάσανε και παίξανε και πήρανε και πρωταθλήματα και πήγανε. Μιλάω και για, καλά. Για την ΑΕΚ εκείνη του 92-95. Ότι ο Σβάνα δεν θα πέναγε ούτε έξω από το γήπεδο. Βασικά έχουμε τώρα 2020. Ναι, εγώ έχω μείνει σε εκεί την ΑΕΚ όμως. Εκεί την ΑΕΚ ομιλεύω. Δεν έχω μικρύνει τα στάνταρ μου, ούτε βλέπω ότι είχαμε βγει ξανά. Καλά κάνεις. Έτσι, εγώ βλέπω, έχω εκεί την ΑΕΚ στο μυαλό μου. Εκείνη έπαιξε το απόλυτο ποδόσφαιρο για μένα, έτσι. Για μένα. Δεν ξέρω για σένα. Γιατί εγώ τι από άλλο πλανήτη είμαι. Ναι, εγώ θεωρώ ότι εκείνη η ΑΕΚ έπαιξε το απόλυτο ποδόσφαιρο. Ωραία, τι να κάνουμε ρε φίλε, να τους ξαναγεννήσουμε, να τους βάρουμε τώρα. Όχι ρε παιδιά, αλλά να μην μικρύνουμε τη διαδικασία. Πρέπει να κλείσουμε. Εγώ συμφωνώ ότι ένας από τους δύο νομίζω ότι πρέπει να αποχωρήσει, αλλά αυτές είναι γνώμες. Χαίρομαι που το λες, πραγματικά αυτό το πράγμα. Τι χαίρεσαι, γιατί ο Κώστας λέει την γνώμη του, εσύ δικιά σου, εγώ δικιά μου. Ωραία, χαίρομαι, πραγματικά. Καλό βράδυ, παιδιά. Έγινε, αγόρι, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Κλείνουμε επιγόντως, γιατί περάσαμε την ώρα και πρέπει να βάλουμε την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.